πριν να πείτε καλημέρα, πριν να πιείτε καφεδάκι, πριν να κάνετε οτιδήποτε άλλο, όχι, θέλω τα εύσημα. Ήταν ωραίο το τυροπιτάκι. Έλα, πείτε τώρα, ήτανε. Ε? Άνοιξα μόνο εσένα γι' αυτό. Παιδιά, δέχομαι bullying πρωί-πρωί. Όχι, και εγώ, και εμένα έκανα bullying. Έκανες αυτο-bullying. Αυτο-bullying. Τώρα ακούγομαι. Τώρα ναι, δεν τα κάθε. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι ήταν τόσο καλό το τυροπιτάκι όσο και ο Ολυμπιακός χθες. Έτσι, έτσι, για να ξεκινάει μια ωραία ημέρα, παιδιά. Αυτή την Πέμπτη περιμέναμε να ξεκινήσει καλά. Είναι σαν να σου είπε δεν τρογότανε μέχρι το τέλος, αλλά στο τέλος μας άφησε μια γλυκιά έτσι γεύση. Αυτό. Ή για την ακρίβεια, αφού είναι τυροπιτάκι, μια αλμυρί. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ωραίο ήταν, ωραίο ήταν. Πολύ ωραίο. Καλημέρα σας, αγαπητοί μου. Καλημέρα, καλημέρα. 22 του Οκτώβρη σήμερα. Κάποιοι από εμάς έχουν ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Και κάποιοι άλλοι, εντάξει, την παλεύουν. Δεν έχουν πρόβλημα. Είμαστε large εμείς. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και αυτοί οι απόψε θα έχουν ένα ανάλογο χαμόγελο στα χείλη τους. Δεν θα το βλέπουμε όμως, έχουν μάσκες. Και μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, μιλάμε για την ΑΕΚ, μιλάμε για τη Μίλαν, για την Άρσεναλ. Θα αρχίσω να γρυλίζω εγώ πρωί. Όχι, όχι, Κωνσταντίνε μου, μην γρυλίζεις, σε θέλουμε χαμογελαστό, σε θέλουμε με τη γνωστή σου καλή διάθεση. Όπως φυσικά καλή διάθεση πρέπει να έχετε όλοι σας, γιατί ξημέρωσε, όχι, όχι, γιατί ξημερώνει μια υπέροχη μέρα. Ακούνε για καλή διάθεση, αλλά είναι πάει χάλας αυτός. Επειδή το βάλανε με γυναίκες, έχει καλή διάθεση. Δεν είχες πριν, ε. Ποτέ δεν έχω καλή διάθεση εγώ, δεν. Πάντα έχω ένα λόγο. Καλά βλέπεις πόσο καλό του έχουμε κάνει, το έχεις καταλάβει, το έχεις αντιληφθεί. Έχεις εδώ Χριστίνα και Άννα, είναι δυνατόν να μην ξυπνάς με χαμόγελο, για πες μας. Είναι ένα προσωπείο, είμαι χαμογελαστός και μόλις κλείνω την πόρτα φεύγει και εκεί. Άντε κάθε πρωί, το πράγμα. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε, το πρωινό σας παρεάκι είναι εδώ, μην ξεχνιέστε παρακαλώ. Αρχίζει μια υπέροχη μέρα στον αθλητικό Λίμπερο 107,4-2-1 με το καλημέρα. Σήμερα με δίσκο, έτσι, θα πάμε. Ναι, σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στη δίσκο. Και όχι μόνο στη δίσκο, γιατί θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε ρεπορτάζ, επιτόπιο, ξέρω εγώ τι λέω. Έχουμε ειδήσεις, έχουμε κουιζάκι, έχουμε συνεντεύξεις, έχουμε το θέμα της ημέρας. Πάλι δεν ξέρω αν θα μας φτάσει το δίωρο, αλλά κάτι θα κάνουμε. Θα μείνετε μαζί μας μέχρι τις 8 πάντως, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχουμε εδώ Ολυμπιακό, καίγεται να μιλήσει η Χριστίνα. Έχεις 2,5 λεπτά. Η αλήθεια είναι ότι χθες ο Παπαδομανολάκης λίγο με τράκαρε με το ότι... Τραμπούκησε, ε. Ναι, με το που βγήκα, αντί να πει καλησπέρα, είπε «Έλα, Χριστινάκη, έχεις 1,5 λεπτό να μας φύγει τον Ολυμπιακό». Mm. Μάλιστα. Τα κατάφερες όμως. Τα κατάφερα, ναι. Ενώ βλέπεις ότι τούτη εδώ η εκπομπή... Συγγνώμη, είναι large. Είναι large. Πολύ περισσότερο από 1,5. 2,5 λεπτά και θα μιλήσουμε και 7 λεπτά για Λίβερπουλ. Θα βγει έτσι το 10. Και κάπως έτσι. Γιατί έχουμε μια ομάδα που κέρδισε. Θα μου πει με αυτόν τον γκολ, αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία. Καλημέρα λοιπόν σε όλους σας. Καλημέρα και εκτός Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σε όσους μας ακούτε και είστε εδώ δίπλα μας. Μας στηρίζετε. Μας έχετε αγαπήσει. Και αυτό το βλέπουμε μέσα από τα μηνύματά σας, τα οποία είναι αμέτρητα. Έτσι, έτσι. Είναι αμέτρητα και θα συνεχίσουν να είναι αμέτρητα, γιατί σας ετοιμάζουμε και εκπλήξεις. Mm. Δεν το προδίδω από τώρα, το αφήνω λίγο, αλλά να ξέρετε, μία εκπληξούλα την ετοιμάζουμε. Για να είναι αμέτρητα όμως, πείτε μας εδώ τι. Α, ναι, για να είναι αμέτρητα πρέπει να πούμε πού να τα στέλνουν τα αμέτρητα, έτσι. Ναι, μάλιστα, yes sir. FM και ενώ μήνυμα στο 54222, προς το παρόν καλημέρες θέλουμε, καλώς ήρθατε. Έτσι να ανοίξει το μάτι και η αγκαλιά μια μεγάλη καλημέρα, αλλά και... Και στο Facebook πατώντας Libero 107,4 Sport Radio και στο Instagram Libero κάτω παύλα 107,4 στέλνει τα μηνύματά σας. Και Άννα μου, μη λες τίποτα γιατί μας ακούνε και ανταγωνιστές. Και ναι, δεν μπορούμε να λέμε τα μυστικά. Ναι, ναι, γι' αυτό είπα, δεν θα το μαρτυρήσω, δεν θα το μαρτυρήσω, θα το δείτε έτσι. Θα ξεπεταχτεί μπροστά σας ξαφνικά η εκπληξούλα. Εδώ όλοι μαζί με τον Κωνσταντίνο Τσίψιο και την Άννα Ορφανίδου ετοιμάζουμε ωραία πράγματα. Ναι, και εγώ εδώ είμαι. Ομαδικά ετοιμάζουμε πράγματα ωραία, πρωτότυπα για εσάς. Κωνσταντίνε, για πες μας εσύ, πώς τον είσαι στον Ολυμπιακό χθες? Καλά, αυτός είναι ο καημός της. Άσε βρε, να ανοίξει λίγο το μάτι. Να πω ότι μας ακούτε και στο δεύτερο τρίτο πόδι Χαλκιδικής.
εκτός από το πρώτο που μας ακούτε από τους 107 και 4, στο Στυρμονικό Κόλπο, στην Καβάλα, στη Βόρεια Θάσο, γενικότερα εκεί πέρα σε όλη την περιοχή, στο Space 92,2 και στη Δράμα μέσω του Radio Sound 93,8. Και η Radio Live24 GreekRadios.gr. Όπου κι αν είστε και είστε παντού, είμαστε κι εμείς δίπλα σας. Ετοιμάζεστε να πείτε χρόνια πολλά και αν δεν ξέρετε σε ποιον, αμέσως τώρα θα σας ενημερώσουμε. Τρομερό όνομα σήμερα. Όσοι έχετε κάποιον φίλο γνωστό, συγγενή που τον λένε Αβερκίο. Αβερκίο. Ναι, ή Αβερκία. Είναι θέμα της αυτή. Μπορείτε να το ευχηθείτε. Έχω πάρα πολλούς, μιλάμε. Αμέτρητους κι αυτούς. 22 Οκτωβρίου λοιπόν σήμερα και η Εκκλησία τιμάει τη μνήμη του Οσίου Αβερκίου. Είναι ο προστάτης της Σαντορίνης, του κρασιού της Σαντορίνης συγκεκριμένα, όπως μας ενημερώνει εδώ και το υπέροχο Google. Έχω μια απορία, όχι μια απορία, μια υπόνοια ότι υπάρχει αβέρκιο κρασί. Ναι. Έχω μια έτσι. Αν κάποιος το γνωρίζει, ας μας δώσει τα φώτα του, έτσι, να μας βοηθήσει λίγο για αυτό το αβέρκιο κρασί. Πάντως αυτό που ξέρω σίγουρα, γιατί έχω επισκεφθεί τη Σαντορίνη, λατρεμένη Σαντορίνη, παλιά, τώρα δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Παλιά, έτσι. Μη φαντάζεστε δηλαδή το καλοκαίρι ότι ήμουν Σαντορίνη. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε. Άλλοι πάνε ταξίδια express. Ναι, ναι, σωστά. Θα μας αποκαλύψει μετά. Και τριημέρου ταξίδια κάποιοι εύχονται να πάνε, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα πάνε, λοιπόν, εκεί στη Σαντορίνη πραγματικά υπάρχουν κρασιά φημισμένα. Δεν το ήξερα αυτό που ανέφερες τώρα για τον Αβέρκιο, ναι, αλλά είναι μια πληροφορία χρήσιμη. Η εορτή αυτή συμπίπτει χρονικά με το άνοιγμα των βαρελιών. Γι' αυτό και κάθε χρόνο οργανώνεται μεγάλο πανηγύρι στο εμπόριο, όχι μόνο στη Σαντορίνη αλλά και στην Αθήνα διοργανώνονται ειδικές εκδηλώσεις όπου γιορτάζεται το κρασί και συγκεκριμένα ο προστάτης, ο Άγιος Αβέρκιος. Στην υγειά σου λοιπόν. Μάλιστα, αυτά από γιορτές έτσι και αυτός πανηγύρια. Δεν είπαμε ότι έχουμε αμέτρητους Αβέρκιους, να τους πούμε χρόνια πολλά, Αβέρκιο Κωνσταντίνε. Εσένα η μάνα μου θα σε λατρέψει με αυτά που παίζεις. Είναι... Οι πέμπτες είναι αφιερωμένες στο disco. Είμαστε disco girl και disco boy, συγγνώμη, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Με αυτά μεγάλωσαν. Βάλουν μια δισκόβαλα εδώ πέρα να κατεβαίνει κάθε Πέμπτη. Έχω κάνει πάντως χθες, έχω κάνει μια προετοιμασία. Θα παίξουμε πολλά διαφορετικά σήμερα. Ωραία. Από τη disco. Να είστε προετοιμασμένοι. Γιατί παιδιά εμείς εδώ έχουμε Κωνσταντίνο Τσίψιο. Δεν είμαστε ότι και ότι. Να πούμε καλημέρα και στις μαμάδες μας, στους μπαμπάδες μας, στους θείους μας. Ναι, σε όλους αυτούς. Δεν ανοίγουν και τα μαγαζιά μέχρι το πρωί να πάμε να κλείσουμε καμιά δουλειά έτσι DJ disco. DJ Λίκη, θέλεις. Αρχικά, αγαπημένε, πρέπει να μας ρωτήσεις αν σε αφήνουμε. Θέλουμε εμείς να σε μοιραστούμε. Νομίζεις ότι μπορούμε, ε? Λοιπόν, σήμερα στη Θεσσαλονίκη μας, πώς θα είναι ο καιρός, έχετε απορία να μάθετε. Αν ναι, τότε 6 και 16 πρώτα λεπτά θα το μάθετε. Strong, 22 του Οκτώβρη ξεκινάμε και έτσι όπως βλέπω τα πράγματα σήμερα θα είναι μια εξίσου υπέροχη μέρα, ενώ και από άποψη καιρού, γιατί η διάθεσή μας πάντοτε είναι υπέροχη. Το πρωί έθριος ο καιρός, η σχετική υγρασία στο 52% και περίπου 16 με 17 βαθμοί Κελσίου, νομίζω μια χαρά είναι. Ναι, για, για το μήνα, για την εποχή, μια χαρά δεν είναι. Το μεσημεράκι ο ήλιος θα συνεχίσει να λάμπει πάνω από την υπέροχη πόλη μας, 23 βαθμοί Κελσίου. Η σχετική υγρασία θα μειωθεί αισθητά, θα φτάσει στο 30%, ενώ το απόγευμα θα συνεχίσουμε περίπου με την ίδια θερμοκρασία, δηλαδή στους 22 βαθμούς, με την ίδια σχετική υγρασία, και το βραδάκι λίγο θα δούμε τον υδράργυρο να πέφτει στους 18 βαθμούς Κελσίου και τη σχετική υγρασία λίγο να ανεβαίνει στο 52%. Μια χαρά, παιδιά, αυτή η μέρα. Υπέροχη. Αυτό ξέρεις σημαίνει, το μεσημέρι να κοιμηθείς κάνα τριωράκι. Θα είναι. Τι εννοείς κανένα τριωράκι, Κωνσταντίνε? Η μεσημεριανή σχέση θα είναι 20 λεπτά, τι 3 ώρες. 20 λεπτά, μας βάλουμε να κοιμηθεί με υγρασία, θα πει τι έγινε, παιδιά. Μόλις έκλεισα λίγο τα μάτια μου, τι κάνετε. Λοιπόν, να βγει ένας και να μου πει ότι κοιμάται 3 ώρες το μεσημέρι. Δεν ξέρω, θα του στείλω εικόνισμα. Στην
Στην Αθήνα πάντως κοιμόμαστε πολύ ωραία. Μου έχει λείψει αυτός ο ύπνος. Νιώθω εδώ ότι δεν έχω κοιμηθεί λεπτό. Στην Αθήνα, όσες φορές δηλαδή έχει τύχει να την επισκεφθώ και δεν ήταν λίγες, κοιμάσαι 3 ώρες και νομίζω ότι έχεις κοιμηθεί 15. Okay. Στη Θεσσαλονίκη μας, την οποία λατρεύουμε, κοιμάσαι 15 ώρες και νιώσαι ότι έχεις κοιμηθεί 5. Σήμερα λοιπόν είναι Disco Day εδώ, 2-1 με το καλημέρα, αλλά σαν σήμερα έχουν γίνει πολλά πράγματα. Εμείς είμαστε εδώ για να σας τα ενημερώσουμε, για να σας τα μάθουμε, να σας τα ξαναθυμίσουμε. Φυσικά, Άννα μου, έχουν γίνει τρομερά πράγματα σήμερα, σαν σήμερα μάλλον. Συγκεκριμένα θα ξεκινήσω... Ανεβαίνει πολύ ψηλά ο πήχης με τρομερά πράγματα. Και με το φοβερά. Τον Αμπέμπη είχαμε χθες. Πρέπει να ανεβάσεις την επίδοσή σου. Ναι, σωστά. Το 1988, την χρονολογία που γεννήθηκα συγκεκριμένα. Γιατί δεν τρέπομαι να πω. Αυτό έγινε σαν σήμερα, αυτό θα μας πεις. Όχι, καμία σχέση. Άλλο. Εγώ το 1994 δεν ξέρω τι λέτε. Ναι. Στις καθυστερήσεις μπήκα εγώ. Το 1988 λοιπόν, ενώ το σκάνδαλο Κοσκοτά βρίσκεται σε έξαρση, 3.000 οπαδοί του Ολυμπιακού συγκεντρώνονται στο Ρέντι και αποθεώνουν τον πρόεδρο Γιώργο Κοσκοτά με τα συνθήματα «Κάτω τα χέρια από τον Κοσκοτά» και «Προεδράρα, είμαστε μαζί σου». Αυτή είστε. Σηκώνοντάς τον στα χέρια. Αυτή είστε, ξαναλέω. Κοίτα, δεν θέλω εγώ τώρα να... Να διαξηφιστούμε πρωί-πρωί, αλλά μας είπες ένα αθλητικό, έχεις και άλλο αθλητικό γεγονός να μας πεις, αλλά μας είπες κάτι που έχει να κάνει με τον αθλητισμό και μας θυμίζεις δηλαδή συνεχώς ότι οι πρόεδροι του Ολυμπιακού ή μπήκαν φυλακή ή καταδικάστηκαν ή μπορεί να είναι και συλλήφθηκαν αθώοι. Σας άρεσε? Τι να κάνουμε, είμαστε αλήτες εκεί κάτω στον Πειραιά. Οπότε δικαιολογούνται εν μέρη. Καλά, δεν δικαιολογούνται καθόλου, αλλά άλλη κουβέντα, για άλλη εκπομπή, για άλλη εκπομπή. Αδικαιολόγητα. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο 1950, όπου αρχίζει το πρώτο μούντο μπάσκετ στο Buenos Aires. Θα ολοκληρωθεί στις 3 Νοεμβρίου με νικήτρια την ομάδα της Αργεντινής. Για τους φίλους του μπάσκετ θεωρώ ότι ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Ναι, γιατί αν ήταν ποδόσφαιρο να μου πεις Αργεντίνα forever τώρα... Ναι. Και μου τον μπάσκετ. Ωραίοτατα. Σαν σήμερα λοιπόν στο αθλητικό αυτά έγιναν, αλλά έχουμε και άλλα, μην ανησυχείτε. Να πούμε ότι εκτός από ημέρα δίσκο είναι σήμερα ημέρα των ξηρών καρπών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή παγκόσμια δεν είναι. Όχι, εντάξει, είναι παγκόσμια ημέρα όμως για τον τραυλισμό. Μάλιστα. Οπότε... Και εδώ θα μου επιτρέψεις να κάνω ένα πολύ πολύ μικρό σχόλιο. Επειδή έχω ασχοληθεί και έχω διαβάσει και έχω γράψει και εργασία για τον τραυλισμό, εκτεταμένα θα έλεγα ότι έχω ασχοληθεί, να ξέρετε ότι ο τραυλισμός είναι μία δυσκολία, έτσι θα την πω, έτσι θα την ονομάσω, δεν ονομάζεται έτσι κανονικά, αλλά εγώ θα την ονομάσω έτσι, η οποία αν την εντοπίσεις όντας μικρός και κυρίως εμφανίζεται στους άντρες αυτό, Κωνσταντίνε μου, ο τραυλισμός, αν την εντοπίσεις λοιπόν σε νεαρή ηλικία, σε μικρή ηλικία, με τη βοήθεια λογοθεραπευτών μπορείς έως και να την εξαλείψεις. Αυτό το ιδίωμα μπορείς και έως και να το εξαλείψεις. Επίσης, μέσα από το τραγούδι βοηθούνται πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τραυλίζουν. Και έτσι να κάνω και μια παρένεση, αν θέλετε. Όταν έχουμε απέναντι μας έναν άνθρωπο που βλέπουμε ότι αντιμετωπίζει αυτή τη δυσκολία, ότι έχει αυτό... αυτή την ιδιαιτερότητα θα το έλεγα. Ας μην τον πιέζουμε. Δηλαδή, ναι, πες το. Το κάνουμε συνήθως, μωρέ, αυτό. Μα τι ήθελες να πεις, αφού βλέπεις ότι ο άνθρωπος, μωρέ, δυσκολεύεται. Μην τον πιέζεις και εσύ, άστονα με το ρυθμό του, άστονα με τον τρόπο του και θα σου πει αυτό που θέλει. Ήταν μια μικρή παρένθεση, την κλείνω. Καλά έκανες και το ανέφερες. Να πούμε επίσης ότι εκτός από Παγκόσμια ημέρα του τραυλισμού και ημέρα των ξένων καρπών στις ΗΠΑ, είναι ημέρα του φασκολόμιος στην Αυστραλία. Ο φασκολόμιος είναι ένα τροκτικό που μοιάζει με την μαρμότα. Είναι γηγενές της Οκεανίας και απειλείται με εξαφάνιση.
και αυτό αξίζει να το αναφέρουμε. Προφανώς γι' αυτό δεν το έχουμε ακούσει ποτέ στη ζωή μας. Ναι, εγώ προσωπικά. Τώρα για να λέει φασκολόμοιος κάτι σε ποντικοειδές τροπτικό. Για φασκόμηλο ξέρω να σου πω πολλά. Έχουμε ποιοι φασκόμηλα όταν είμαστε και αρρωστούλιδες. Τι είναι ερπετό? Όχι, τροπτικό είναι. Είναι ένα είδος ποντικού, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να κάνουμε μια. Εντάξει, αφού τα μάθαμε όλα αυτά, μάθαμε και για το φασκολόμιο της Αυστραλίας. Δεν βγήκατε πιο όρημοι από ποτέ. Ναι. Λοιπόν, το 1798, ο Αλί Πασάς με το... Είχες γεννηθεί το 1798? Ναι, φυσικά. Γιατί πηγαίνουμε έτσι με τα χρόνια της Χριστίνας. Ο Αλί Πασάς με τον γιο του Μουχτάρ, έπειτα από σφοδρή επίθεση καταλαμβάνουν την Πρέβεζα, την οποία υπερασπίζονται χίλιοι Έλληνες και Γάλλοι υπό το στρατηγό Λα Σαλσέ. Ο Αλί στέλνει πεσκέσεις στον Σουλτάνο 4 σακιά με κεφάλια Γάλλων και Ελλήνων μαχητών. Είναι η μάχη της Νικόπολης. Το 1923, φιλαρμονικό στρατιωτικό κίνημα υπό τους στρατηγούς Λεωναρδόπουλο και Γαρδαλίδη καταστέλλεται από τους Πλαστήρα και Πάγκαλο. Έτσι για μια μουσική νότα. Το 1950, όπως μας είπες, ήταν το Μούντο Μπάσκετ. Μου το βγάζει και εμένα εδώ πέρα στο σαν σήμερα. Το 1964, μια είδηση που θυμίζει λίγο ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, αλλά δεν είναι. Έχει αυτό το ύφος όμως. Ο Γάλλος φιλόσοφος Ζαν Πολ Σάτρ αρνείται το Νόμπελ Λογοτεχνίας, ή Νόμπελ Λογοτεχνίας για να είμαστε ακριβείς, υποστηρίζοντας ότι θα μειώσει το γόητρο της συγγραφικής του δουλειά. Αν και βέβαια τιμήθηκε με αυτό, παρά το γεγονός ότι το αρνήθηκε. Και το 1988, εδώ θα το για τους φίλους αφιερωμένο του παλιού του Ορθοδόξου του Πασόκ, ο Ανδρέας Παπανδρέου επιστρέφει από το Λονδίνο μετά από επέμβαση bypass, στην οποία υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Χέρφιλντ, καθώς κατεβαίνει από τη σκάλα του αεροπλάνου. Το γνωστό νεύμα στην Δήμητρα Λιάννη, επισημοποιώντας τη σχέση του. Το πιο γνωστό νεύμα στην ιστορία πρέπει να ήταν αυτό. Δηλαδή, τι Άβε Μαρία και τι Χέρε Κέσσαρα και αυτό ήταν το νεύμα. Που κάθε φορά έτσι για πλάκα, όποτε μπαίνω σε αεροπλάνο με παρέα. Έτσι κάνεις. Προσπαθώ να είμαι από αυτός που βγαίνουν πρώτοι για να κάνουν μετά αυτό. Να σταματήσω και πάντα γίνεται δεκτό με αποδοκιμασίες. Έχεις και κάποια από πίσω η οποία έρχεται, ας πούμε. Ή... Πάντα. Εσάς σας λείπει το Πασόκ? Δεν το έζησα εγώ πολύ. Εγώ το έζησα μόνο με Σιμίτη. Ναι, μόνο με Σιμίτη. Όχι, θα το θέσω αλλιώς. Επειδή έχουμε πολλά, πώς τα λένε, memes. Memes. Αυτά τα memes που λένε όλη την ώρα επί Πασόκ, τώρα θα είμαστε στα μπουζούκια επί Πασόκ. Πραγματικά θα ήθελα να ζήσω λίγο αυτές τις εποχές του Πασόκ, να δω αν όντως είχαν χρήμα τότε. Τότε που τα σκυλιά είχαν χοληστερίνη, ναι. Θα με λουκάνικα. Ενδεχομένως όλοι θα θέλαμε να ζήσουμε σε εποχές που το χρήμα έρε άφθονο. Ναι. Και επειδή τα τελευταία 10 χρόνια βιώνουμε την κρίση πολύ έντονα στο πετσί μας, νομίζω θα ήταν καλό, έτσι. Μια αλλαγή, βρε παιδί μου. Αλλά να σου πω και κάτι. Όταν αυτό το άφθονο χρήμα που ρέει δεν έχει αντίκρισμα, όταν είναι ψεύτικο, όταν όλη αυτή η κατάσταση μάλλον δεν βασίζεται σε στέρεες βάσεις, είναι πλαστικές, είτε είναι μέσω δανείων, είτε είναι μέσω καρτών, τι να το κάνεις, πάλι θα την πληρώσεις. Και σε αυτό που λες έχω πάντα απορία, γιατί κινούμαστε λίγο με γοργούς ρυθμούς και δεν καταλαβαίνουμε πώς παίρνουν οι εξελίξεις, μέχρι νομίζω και το 10, 12, 13... ήταν λίγο ταμπού και έλεγε ο κόσμος: εγώ δεν έχω ψηφίσει Πασόκ. Από ένα σημείο και μετά, όλοι αρχίσαμε και λέμε το παλιό το Πασόκ. Το υποστηρίζανε όλοι. Και λέω: τι γίνεται, πότε ξανακάναμε το άλμα εδώ? Καλά, νομίζω, Μωρέ Κωνσταντίνα μου, ότι όλο αυτό έχει να κάνει με τη ροή των χρημάτων στην τσέπη μας, η οποία τα τελευταία 10 χρόνια μάλλον δεν είναι έτσι όπως θα θέλαμε αυτή η ροή. Ή και να είναι, φεύγει πολύ πιο γρήγορα από όσο θα έπρεπε. Δηλαδή, από τη μία μπαίνει, από την άλλη βγαίνει. Όχι τα λόγια στα αυτιά, αλλά τα χρήματα στις τσέπες. Λοιπόν, αυτά ήτανε. Τα μάθαμε όλα τα σαν σήμερα. Είδαμε τι έγινε. Παλαιόθεν μέχρι Θέλετε και τώρα. Να σας εξετάζω κάθε Παρασκευή, να δω. Σήμερα είναι Πέμπτη, θέλω να σας ενημερώσω. Αύριο. Ό,τι μας είπες όλη την εβδομάδα, εμείς θα σηκώνουμε χέρι μετά. Ναι. Κύριε. Πολύ γρήγορα πέρασε η εβδομάδα, νομίζω, Καλά, κάτσε, δεν πέρασε ακόμα. Ναι, συγκεκριμένα πέρασε γρήγορα. Η Δευτέρα έχουμε και... πέρασε γρήγορα. Έχουμε και την αυριανή μέρα και ετοιμάζουμε πολλά και για αύριο. Προς το παρόν όμως, ξέρετε τι ώρα είναι? Ναι! Ξέρετε. Ναι. Είναι η ώρα για την καλή δύση της ημέρας.
Εντάξει, σήμερα δεν σας ψάρωσα, το καταλάβατε, το μάθατε. Αν προσέχεις, κάθε φορά χαμηλώνει τέρμα τη μουσική για να το έχουμε καθαρό το σποτάκι. Αχα. Να το έχουμε έτοιμο. Όχι, θα κάνουμε επαγγελματική δουλειά, σε παρακαλώ. Θα το κάνουμε κανονικό. Λοιπόν, η καλή είδηση της ημέρας δεν έρχεται σήμερα που η Ελλάδα φτάνει πια. Να πάμε και πουθενά αλλού, λίγο πιο μακριά. Θα φτάσουμε μέχρι την Ιαπωνία. Α, εδώ δίπλα. Το ιαπωνικό startup ρομποτικής Donut Robotics ανέπτυξε μία έξυπνη μάσκα, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ αυτό το νέο, η οποία συνδέεται στο διαδίκτυο, μπορεί να μεταδώσει μηνύματα, να τα μεταφράσει από τα ιαπωνικά σε 8 γλώσσες, για τα ελληνικά δεν νομίζω, δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι... Κανονική μάσκα, όχι τα ταμποναριστά λίγο βάζουμε... Όχι, όχι, αυτές τις μάσκες που φοράμε όλοι μας. Η C-Mask λοιπόν εφαρμόζεται όπως οι απλές προστατευτικές μάσκες, συνδέεται μέσω Bluetooth με μια εφαρμογή για smartphone και tablet και συγκεντρώνοντας 28 εκατομμύρια γεν, δηλαδή 230.000 ευρώ για την ανάπτυξη αυτής της μάσκας και πουλώντας μετοχές μέσω του ιαπωνικού ιστότοπου crowdfunding, κατάφερε να βγάλει, να δημιουργήσει αυτή τη μάσκα. Δεν ξέρω γιατί είναι η καλή είδηση της ημέρας, αλλά κάτι μου λέει ότι... θα μας χρειαστούν πολύ αυτές οι μάσκες. Να πούμε καλημέρα σε όσους έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Καλημέρα στο Στάθη, καλημέρα στη Σοφία, Εύα, Άννα. Πού, Εύα, Άννα, Σοφία και αυτές να καλέσουν, έτσι, και ας είναι και μακριά. Δεν είναι κακό. Παιδιά, ο Κωνσταντίνος τα λέει αυτά, έτσι. Ναι, να πούνε ποια από όλες με θαυμάζει περισσότερο. Να πω καλημέρα στον Δημήτρη, στον Νίκο, στον Θοδωρή και τον Παναγιώτη. Και εγώ να πω, μια καλημέρα στον Γιώργο και να τον ευχαριστήσουμε πολύ για τα καλά του λόγια. Ακούγεσαι Γιώργο μου, ακούγεσαι. Λοιπόν, τι λέτε, θα πάμε σε ένα διαλυματάκι στο πρώτο της ημέρας και θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε να ακούσουμε και δίσκο μουσική, έχουμε να σας προετοιμάσουμε, έχουμε συνεντεύξεις. Τα πάντα όλα εδώ. Δεν κουνιέται κανείς, έτσι. Δεν ξέρουμε για εσάς, αλλά εμείς εδώ πάντα έχουμε την καλύτερη διάθεση και κάπως έτσι θέλουμε να σας ξυπνάμε. Αυτό το πρωινό παρεάκι είναι εδώ, ήδη από τις 6, θα είναι μέχρι τις 8. Θα μείνετε κι εσείς μαζί μας, στον αθλητικό Λίμπερο 107,4 Κωνσταντίνος, η Χριστίνα και η Άννα επέστρεψαν και σας θέλουν όλους εδώ μαζί τους. Πώς έχουν καταφέρει ένα τραγούδι που λέγεται «Εν όλα γκέι» και περιγράφει και αυτά που περιγράφει μέσα, να είναι χαρούμενο έτσι και δίσκο, ε. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνω αυτό το πράγμα. Αν έχεις παιδί μου καλή διάθεση και τα μάτια της ψυχής σου είναι ανοιχτά, τα βλέπεις όλα με χαμόγελο. Εγώ αυτό ξέρω. Επίσης ξέρω ότι ήρθε η ώρα να σας ξυπνήσουμε για τα καλά, να σας ενημερώσουμε και για τα αθλητικά τεκτενόμενα, γιατί στη συνέχεια το θέμα της ημέρας καίει. Καίει και τσουρουφλάει. Επίσης. Όπως κάθε μέρα άλλωστε. Λοιπόν, FM και ενώ μήνυμα στο 54222 και όλα τα υπόλοιπα μηνύματα θα στέλνετε στα social media, δηλαδή Facebook και Instagram. Μέχρι τότε όμως, η Χριστίνα κάτι έχει να μας πει και το χαμόγελο έχει φτάσει στα αυτιά. Έλα, πες το τώρα. Άντε, πες. Παραδέξου το. Έλα, Χασάν. Εγώ ένα θα πω, με Χασάν κανείς δεν χάνει. Ωπα, τι. Θέλω να πεθάνω. Όχι, όχι, συγκρατήσω λίγο ακόμα. Αφήστε με, παιδί. Συγχαρητήρια λοιπόν στην ομάδα του Πειραιά, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που πέρα από τη νίκη αυτή σαν ερυθρόλευκοι δώσανε μία άλλη πνοή για την κατάταξη της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έτσι λοιπόν χθες το βράδυ οι Πειραιώτες έκαναν, αν και άργησαν λίγο να το σημειώσουν, με ακυρωθέν γκολ του Μασούρα, ο Ολυμπιακός κατάφερε να φτάσει στη νίκη από το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και πήρε το χρυσό τρίποντο στην πρεμιέρα των ομίλων του Champions League. Η Μαρσέιγ απ' την άλλη... Και πλέον δίνεται και πριμ από τον πρόεδρο. Μεγάλο πριμ και εκείνη που ευχόμουνα να ήμουν ποδοσφαιριστής και να έπαιζα και στην ομάδα του Ολυμπιακού και θα ήμουν τρισευτυχισμένη. Καλά, μη σου πω ότι ευχόσουνα να ήσουν και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Καλά, κοίτα, αλλά... με αυτό το πριν που δίνεται και εγώ θα ευχόμουν. Πολλά λεφτά, Άννα. Πολλά λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά. Το είπες, ανέφερες. Sorry, όχι Άρη, είναι πολλά τα λεφτά. Να το αναφέρουμε το πριν. Είναι από 1 εκατομμύριο ευρώ σε κάθε παίκτη. Αν περάσει ο Ολυμπιακός. Λιποθυμώ τώρα. Ο Ολυμπιακός χθες ήταν καλός αμυντικά και επικίνδυνος επιθετικά. Ναι. Δημιούργησαν αρκετές φάσεις οι Πειραιώτες, αν και με την ψυχολογία πεσμένη λόγω του ότι ακυρώθηκε τον γκολ του Μασούρα.
Έκανε κίνηση ΜΑΤ ο τεχνικός. Δηλαδή, μου είπαν να δω χθες το ματς. Καλά, την ώρα που έπαιζε η Λίβερπουλ, αποκλείεται να το βλέπα, αλλά. Και έλεγα, θα πάω να δω Μπαμπουγαλάκι και Μασούρα. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, αφήστε με, δεν θέλω. Κοίτα, Κωνσταντίνε, δεν με βρίσκει αντίθετη σε αυτό. Άντε, Μασούρα είναι καλό. Μπουγαλάκι. Η Μασούρα είναι ωραία. Επιτέλου και σε κάτι που συμφωνήσατε. Δηλαδή, λίγο λείπει να μα πει ότι και εγώ τη Λίβερπουλ θα έβλεπα. Όχι, εντάξει. Μην το παρατραβάμε. Ήτανε, δεν μπορούσε κιόλα να δει τη Λίβερπουλ χθες. Anyway, θα συνεχίσω λέγοντας ότι αξίζουν και πολλά συγχαρητήρια στον Πέντρο Μαρτίνς, ο οποίος του βγήκε η αλλαγή του Χασάν στη θέση του Μασούρα. Ήταν μια κίνηση ΜΑΤ, η οποία άλλαξε όλο το παιχνίδι. Θεωρώ ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη νίκη του Ολυμπιακού χθες. Εγώ επειδή βρέθηκα live, έτσι δεν άντεξα και πήρα το πρώτο αεροπλάνο και την έκανα. Αυτό που είδα είναι ότι ο Ολυμπιακός μπήκε, το ήθελε και το πήρε. Αυτό. Ωραίοτατα, έτσι πρέπει να κάνουν. Οι ομάδες που θέλουν να κερδίζουν πρέπει να το θέλουν, να μπαίνουν και να το παίρνουν. Όπως θα κάνει προφανώς και ο ΠΑΟΚ σήμερα. Όχι στις 8, στις 8 παρά 5. Οπότε να πούμε λίγο και τα αποτελέσματα των υπολείπων αγώνων. Φυσικά. Η Manchester City φάγανε τους δράκους, αν και ξεκίνησε η Πόρτο πολύ δυνατά στο μάτς. Η Manchester ήταν αυτή που επικράτησε εν τέλει. Με έναν Αγκουέρο ο οποίος είχε τρελά κέφια. Δεν ξέρω αν το είδες, Κωνσταντίνε. Ναι. Επέστρεψε πλέον για τα καλά. Ναι. Όταν δεν πιάνει γυναίκες διαιτήτριες από το λαιμό, είναι θετικός Αγκουέρο. Είναι καλός. Να τα πούμε και αυτά. Η Μπάγερν Μονάχου συνέτριψε την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ωραίο αυτό. Τι να πούμε για την Μπάγερν. Είναι αρκετά προκλητική όταν. Η πιο φορμαρημένη ομάδα αυτή τη στιγμή στο Ναι, στην και θεωρώ ότι η Μπάγερν είναι μια ομάδα η οποία δεν συγχωρεί. Δηλαδή, άμα ξεκινήσει, δεν σταματάει. Ενώ τα γκολ, έτσι. Όπως και η Σαχτάρ, θα λέγει κανείς. Όπως και η Σαχτάρ, η οποία μεγάλο διπλό. Πολλοί χάσαμε το στοίχημα χθες. Εγώ σας το έλεγα τη Σαχτάρ. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Διότι η μεγάλη Λίβερπουλ κέρδισε. Ακούστηκε και αυτό, παιδιά. Μας έπιασε. Από τούτη εδώ την εκπομπή. Βλέπω ούτε πήγε γύρω να πνιγεί. Εκείνη τη στιγμή έπινε τον καφέ του. Μετά το μεγάλο ΠΑΟΚ ακούσαμε και το η μεγάλη Λίβερπουλ. Σημεία των καιρών. Επίσης μεγάλο διπλό για την ομάδα της Αγγλίας. Ποιο? Απέναντι στον Άγιαξ. Εντάξει, έτσι όπως πήγε το μάτς. Κρατάει μόνο το τρίποντο η Λίβερπουλ, γιατί το είδα. Okay. Δεν έθελξε η Λίβερπουλ με την παρουσία της. Πάντως πολλά διπλά είχαμε, Κωνσταντίνα, αφού και η Αταλάντα απέναντι στη Μίντιλαντ. Μίντιλαντ, ναι. Τι έπαθα, ναι. Είσαι ακόμα από το. Είμαι επηρεασμένη, δεν μπορώ. Δηλαδή, από το ματς και η χαρά σου δεν σε αφήνει ούτε καν να πει τις υπόλοιπες ομάδες. Δέχομαι bullying πέρα το δημόσια, γιατί έπρεπε. Από ποιον, από εμάς? Έπρεπε να μιλήσω τουλάχιστον μισή ώρα για αυτή την μεγάλη νίκη. Σιγά μην μιλήσει και μέχρι μεθαύριο. Έχουμε κι άλλα να πούμε, κυρία μου. Έτσι, με κόβουνε. Λοιπόν, αυτά ήταν τα χθεσινά. Σήμερα όμως, έλα. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Να το, μετά τη μεγάλη Λίβερπουλ και ο μεγάλος ΠΑΟΚ, σας τα λέμε εμείς. Σε λίγο θα αλλάξει, θα πει το αίμα μου μέσα δεν είναι κόκκινο, είναι ασπρόμαυρο. Ω, Θεέ μου. Έτσι. Κοίτα, μην αλλάξω και σένα εκεί απέναντι. Ο Κάσης, ο Γεωργιάδης, ποιος είσαι. Υποδέχεται ο ΠΑΟΚ λοιπόν την Ομόνοια, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οι ασπρόμαυροι δηλώνουν έτοιμοι. 8 παρα 5, και χθες, ναι, ο τεχνικός των Κυπρίων. Ή του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ που μιλάει. Του ΠΑΟΚ, ναι. Ο οποίος δήλωσε ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τους Κύπριους και να δούμε το match face to face και να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Ναι. Και ο Γιάννουλης μίλησε, τα ακούσατε εδώ από τον αθλητικό Ολυμπιακό 107,4. Και αυτό που θέλουμε είναι. Αντεράκι, αγαπητέ. Όχι. 1-0, 2-0. Τι over το βλέπεις? Ας βγει over να το παίξει ο κόσμος να πάρει λεφτά. Τώρα το under θα δίνει λίγο. Εντάχει να σας πω λίγο τα υπόλοιπα, τα έχεις μπροστά σου.
Ναι, ωραία, απλά ήθελα να σημειώσω για την ΑΕΚ, η οποία αγωνίζεται και αυτή σήμερα με την Μπράγκα. Κάτι που μου ξύνησε λίγο χθες, επειδή ενημερώθηκα. Πες το. Στο Φάληρο ήρθε μια είδηση η οποία δεν μας άρεσε και τόσο. Σαν φίλαθλος θέλω να το πω ότι το ότι πήγανε οπαδοί της ΑΕΚ πριν από τον αγώνα και επεφήμισαν έτσι τους παίκτες της Μαρσέιγ. Ναι. Okay, φιλικά σωματεία είμαστε, είναι. Αδελφοποιημένα είναι. Αδελφοποιημένα, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα ήταν λίγο... Φάουλ. Δεν ήτανε. Εντάξει, συνηθίζεται αυτό. Είναι αυτό... φίλαθλος. Είναι αυτό που λέμε ότι εμείς είμαστε πάντοτε με τις ελληνικές ομάδες όταν παίζουν στην Ευρώπη και τα λοιπά, γι' αυτό το λες. Υπ' αυτή την έννοια, ναι. Γιατί νομίζω ότι αυτό το παραμύθι δεν το πιστεύει, ναι, ούτε αυτός που το έγραψε. Εγώ πάντως, σαν φίλος της υποστηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες, ναι, κτλ. Στεναχωρέθηκα λίγο χθες για τη Μαρσέιγ, εγώ σαν φίλος της Σεντετιέν. Έτσι, γιατί είσαι γνωστός φίλαθλος της Σεντετιέν. Πάντως, παρόλα αυτά, για να μην την ψάχνουν στο Φάληρο το δικό μας, το Φάληρο κάτω εννοούσε η Χριστίνα, ναι, μην πάει κανένας εδώ πέρα που είσαι σχολή και τέτοια. Φαντάζομαι η Μπράγκα εδώ δεν είχε καμιά δουλειά. Λοιπόν, είπαμε για Λίβερπουλ, αλλά έχετε ακούσει ότι τιμωρούνται στην Premier League και οι VAR, έτσι. Να τα ακούνε αυτά κάποιοι. Ναι. Τιμωρία για τον VAR του αγώνα Everton και Liverpool. Και άντε να μην Street, μιλήσω τώρα, μην ανοίξω το στόμα μου, γιατί πολλά τα έχουμε μαζεμένα και να τα βλέπουν εδώ κάποιοι, μερικοί ονόματα δεν λέμε, οι οποίοι τα περνάνε αυτά ντούκου. Ο καημένος ο Φαντάικ, άντε γεια, του χρόνου πάλι. Και όχι μόνο ο Φαντάικ, έπεσε πολύ ξύλο. Ναι, να πούμε εντάχει τους αγώνες στα υπόλοιπα παιχνίδια, τα σημαντικά τουλάχιστον. Έχουμε σήμερα παιχνίδι για την Arsenal 8:45 την ίδια ώρα με μεγάλο το ΠΑΟΚ. Διπλό. Στη Βιέννη, κόντρα στην Rapid. Παίζει επίσης η Eindhoven με τη Γρανάδα για το παιχνίδι για τον όμιλο του ΠΑΟΚ. Σημαντικό παιχνίδι και αυτό στη μάχη που θα γίνει για πρώτη-δεύτερη θέση και πρόκριση στην επόμενη φάση. Νάπολη Αλκμάρ επίσης 8:45. Λέστερ Ζόρια. Sporting Braga, όπως είπαμε, ΑΕΚ. Δύσκολο παιχνίδι για την ΑΕΚ. Celtic Milan. Ωραίο παιχνίδι. Μεγάλο διπλό. Καλά. Εγώ θέλω δύο διπλά σήμερα. Arsenal και Milan. Τι θα κάνω με αυτούς εδώ τους στοιχηματοποιούς που έχω μπλέξει. Και τότε να μπλάσκ στο τελευταίο όμιλο. Εντάξει, τα υπόλοιπα είναι κάτι τριτοκοσμικές ομάδες που ενώ δεν είναι ο Άρης στη θέση τους, είναι αυτές. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Το ότι εξισώνεις τον Άρη με τριτοκοσμικές ομάδες θα έπρεπε να σε ανησυχεί λιγάκι. Τις έχω πιο ψηλά τις τριτοκοσμικές ομάδες γιατί αυτές παίζουν Ευρώπη.
Λοιπόν, θα αναλύσω εγώ περαιτέρω στη συνέχεια, γιατί έχουμε μια σημαντική έτσι, κάτι σημαντικό που πρέπει να ακούσετε. Ναι, και έχεις το δίκιο. Έχουμε ετοιμάσει. Έχεις δίκιο, το σχόλιο θα το ακούσω μετά. Λοιπόν, μια συνέντευξη θα ακούσουμε τώρα και αυτή η συνέντευξη έρχεται προφανώς να βοηθήσει ή ενδιαφέρει πολλούς, όλους εσάς εκεί έξω δηλαδή, οι οποίοι σκέφτεστε με ποιον τρόπο θα ζεσταθείτε. Οι περισσότεροι είσαστε με πετρέλαιο, φαντάζομαι. Θα ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Χαράλαμπο Μπουσίνη, ο οποίος είναι μέλος της Ένωσης Βενζινοπολών και διαθέτει πρατήριο πάνω από 40 χρόνια υγρών καυσίμων και πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και καυσόξυλα. Θα μας δώσει τα φώτα του για να ακούσουμε και μετά θα συζητήσουμε. Ξεκινάει λοιπόν αυτή η εποχή του χρόνου, όπου η διάθεση του πετρελαίου έχει αρχίσει και έχουμε σκεφτεί να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει δίνοντάς μας πληροφορίες γύρω από αυτό το θέμα που προφανώς απασχολεί πολύ κόσμο. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον κύριο Χαράλαμπο Μπουσίνη, η οικογένεια του οποίου τα τελευταία 40 χρόνια διαθέτει πρατήριο υγρών καυσίμων, αλλά εισχάτως και καυσόξυλα. Κύριε Μπουσίνη, θέλω να σας καλωσορίσω και να σας καλημερίσω. Γεια σας, από μένα. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε σήμερα μαζί μας και δεχτήκατε να κάνουμε αυτή την κουβέντα προκειμένου να ενημερώσουμε και το κοινό για ένα θέμα που νομίζω ότι απασχολεί. Ακριβώς λοιπόν θα μιλήσουμε για τη διάθεση πετρελαίου, η οποία ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι δεν είναι? Ναι, ξεκίνησε 15 του μηνός η διάθεση του πετρελαίου και φέτος και η τιμή του είναι πολύ χαμηλή. Όταν λέμε χαμηλή, εννοούμε ότι ξεκίνησε από τα 77 λεπτά. Ναι, ακριβώς τα 77 λεπτά. Θεωρούμε ότι είναι μια χαμηλή τιμή και προσιτή προς το ευρύ κοινό, γιατί θα θυμίσουμε ότι τα προηγούμενα χρόνια η τιμή του είχε εκτοξευθεί, έτσι δεν είναι? Πάνω από ένα ευρώ ήταν πάντα. Μόνο πέρσι, εποχή κορονοϊού, στο τελείωμα, τότε μόνο έπεσε η τιμή του γύρω στα 75 λεπτά. Μάλιστα. Κύριε Μπουσίνη, γιατί θεωρείτε ότι έχει πέσει τόσο η τιμή του πετρελαίου? Γιατί έχουν πέσει γενικά οι τιμές του βαρελιού, του brand που λένε, και από εκεί εξαρτώνται όλες οι τιμές. Μάλιστα. Γιατί δεν έχει πολύ ζήτηση και έχουν πολύ πλεόνασμα, πέφτουν οι τιμές. Να, κάτι πολύ ενδιαφέρον λοιπόν. Δεν έχει πολύ ζήτηση το βαρέλι, ως αποτέλεσμα και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να έχει πέσει. Όπως είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια, υπήρχε αυξομοίωση σε αυτή την τιμή. Μάλιστα, μας είπατε πολύ σωστά ότι είχε φτάσει και πάνω από το 1 ευρώ. Εφέτος, ποιες είναι οι προβλέψεις? Πιστεύουμε ότι θα κινηθεί από τα 77 λεπτά που ξεκίνησε φέτος, τουλάχιστον μέχρι τα 80-85, αν φτάσει, είναι πολύ καλά. Με το ενδεχόμενο ότι η κυβέρνηση θα δώσει και το επίδομα όπως έδωσε κάθε χρόνο και ο καταναλωτής θα επιλέξει το πετρέλαιο να το κάψει πιο εύκολα, πιο προσιτά, να μην το σκέφτεται. Θα είναι προσιτό λοιπόν. Μιλήσατε και για το επίδομα θέρμανσης. Να πούμε ότι και φέτος θα υπάρξει αυτή η διευκόλυνση, σωστά? Φέτος θα υπάρξει. Έχει χωριστεί όλη η Ελλάδα σε 4 ζώνες, αναλόγως σε πιο ορεινή. Και αναλόγως θα βγάλουν και το επίδομα που θα πάρει. Ακόμα δεν έχει βγει τίποτε από ό,τι ακούγεται, όμως θα βγει μέχρι τέλη του μηνός, μέχρι τέλη της χρονιάς πρέπει να βάλουν όλοι για να πάρουν το επίδομα. Ωραία, άρα λοιπόν έχουν στη διάθεσή τους άλλους 2 μήνες, ούτως ώστε όταν βάλουν πετρέλαιο θέρμανση να μπορούν να δικαιωθούν και το επίδομα. Ήθελα τώρα να σας ρωτήσω σχετικά με άλλες εναλλακτικές, αν θέλετε, μορφές θέρμανσης. Να μιλήσουμε λοιπόν και για τα καυσόξυλα, να μιλήσουμε και για αυτές τις σόμπες με τις οποίες προσπαθεί ο κόσμος, να το πούμε λαϊκά, να ζεσταθεί, Το καυσόξυλο το ξεκίνησαμε εμείς πριν 15 χρόνια. Εκείνη την εποχή, επειδή το πετρέλαιο ήταν πάρα πολύ ακριβό, ο κόσμος το γύρισε εκεί, αλλά σιγά σιγά άρχισε και σταματάει η πολλή ζήτησή του. Το έχουν πιο πολύ για να κάψουν ένα τζάκι, για τη μόστρα, όπως θέλουν, για τον εφέ, για να το βλέπουν μέσα, όχι για να ζεσταθούν. Σπάνια είναι αυτό που ζεσταίνει το ξύλο. Και είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι είσαι αντιθέρμανση του πετρελαίου, δύσκολο μπορείς να βρεις? Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο, Εδώ τώρα θα σας πάω και σε μία άλλη ερώτηση, η οποία μπορεί να μην εμπίπτει στα δικά σας χωράφια, αλλά σίγουρα θα ξέρετε να μας πείτε, μιας και ασχολείστε. Ποια είναι η σχέση του φυσικού αερίου με το πετρέλαιο και στο κομμάτι του κόστους, αλλά και στο κομμάτι της θέρμανσης, αν θέλετε? Στο κομμάτι του κόστους, από ό,τι ξέρω, υπάρχει μια συμφωνία ότι πρέπει να είναι γύρω στα 10-15% πιο φθηνό από το πετρέλαιο θέρμανσης, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Αλλά το θέμα είναι με το αέριο, ότι ο καταναλωτής, εκτός που τελειώνει η περίοδο της θέρμανσης, το καλοκαίρι πληρώνει και κάποιο πάγιο. Και όσο πιο φθηνό να είναι, αν τα βάλεις όλα μαζί, έρχεται μία ή άλλη με το πετρέλαιο. Και η θέρμανση που βγάζει το πετρέλαιο είναι πιο καλή από ότι το αέριο. Μάλιστα. Εσείς που έχετε πάρα πολλά χρόνια αυτή την επιχείρηση και έχετε δει έτσι πώς ανταποκρίνεται το κοινό και στη ζήτηση του πετρελαίου όταν ξεκινάει, πώς βλέπετε τα πράγματα να κινούνται φέτος? Φέτος, λόγω της καταστάσεις που ζούμε, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ο κόσμος δεν έχει επιπλέον χρήματα για να ξοδέψει, για να βάλει τη θέρμασή του με την άνεσή του, παρόλο που η τιμή του είναι φθηνή. Πιστεύω να τελειώσει αυτή η ιστορία με το κορονοϊό που έχουμε και να ομαλοποιηθεί όλη η κατάσταση. Μάλιστα. Αυτό προβλέπετε λοιπόν, έτσι. Μία δύσκολη εποχή ξεκίνησε, αλλά σε αυτό που θα πρέπει ίσως να μείνουμε είναι ότι η τιμή του πετρελαίου, τουλάχιστον τώρα για αρχή, η τιμή διάθεσης είναι αρκετά προσιτή. Αρκετά προσιτή για όλο τον κόσμο. Ωραία. Κύριε Μπουσίνα, σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή μας την κουβέντα. Και εγώ ευχαριστώ που μας καλέσατε. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ. Ακούσαμε λοιπόν τη συνέντευξη του κυρίου Μπουσίνη, ο οποίος ήταν αρκετά απολαυστικός, μάθαμε πολλά πράγματα και για το πετρέλαιο και σε σύγκριση με το φυσικό αέριο. Εγώ κράτησα αυτό που είπε, ότι η θέρμανση που βγάζει το πετρέλαιο, είπε Άννα, ότι είναι καλύτερη από αυτή του φυσικού αερίου. Τουλάχιστον... Αυτό δεν το ήξερα. Ναι, αυτό διατείνεται ο καλεσμένος μας, ότι η ζέστη που βγάζει το πετρέλαιο δεν συγκρίνεται. Αυτό βέβαια μπορούν να μας το πούνε και οι άνθρωποι οι οποίοι ζεσταίνονται με πετρέλαιο. Εγώ θα μείνω στο ότι η τιμή διάθεσης είναι τα 77 λεπτά αρκετά προσιτή, και επειδή μιλήσαμε και για το επίδομα θέρμανσης, να σας πω ότι το Υπουργείο Οικονομικών φέτος αναμένεται να δώσει επίδομα θέρμανσης ύψους 84 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά με μία αλλαγή. Ποια θα είναι αυτή η αλλαγή? Θα δώσει λοιπόν, σκέφτεται να δώσει επίδομα θέρμανσης ασχέτως του τρόπου θέρμανσης. Είναι κάτι που σχεδιάζεται και δεν ξέρουμε αν όντως αυτό θα γίνει. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι όσοι βάλουν πετρέλαιο μέσα στους επόμενους 2 μήνες θα δικαιωθούν αυτό το επίδομα. Και Κωνσταντίνε και Χριστίνα, ναι, από κάτι τέτοιο πήραμε, αν θέλετε, αφορμή και για το θέμα της ημέρας. Από το κομμάτι το οικονομικό δηλαδή, ξεκινώντας και θέλοντας να το συζητήσουμε σε σχέση και με τα κρούσματα και με όλη αυτή την κατάσταση που έχει φέρει τη Θεσσαλονίκη μας στο επίπεδο 3 της επιτήρησης. Το επιδημιολογικό φορτίο στη χώρα το βλέπετε ότι αυξάνεται δραματικά τις τελευταίες μέρες. Και μάλιστα σήμερα αναμένουμε και νέα ομιλία του Πρωθυπουργού, να δούμε τι θα μας πει. Ναι, οπότε η απεσιόδοξη βέβαια έτσι, πρόβλεψη ελπίζουμε να μην επιβεβαιωθεί, και από ό,τι μαθαίνω δεν θα επιβεβαιωθεί για γενικό lockdown κλπ, αλλά θα έχουμε πάλι κάποια αυστηρά μέτρα για όλους. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και το ερώτημά μας. Προσπαθούμε να συνδυάσουμε στο μυαλό μας λοιπόν το lockdown και την οικονομική δυσπραγία. Θα σας ρωτούσαμε σήμερα αν προτιμάτε ένα lockdown στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να μειωθούν τα κρούσματα ή λόγω του οικονομικού αντικτύπου, θα πρέπει να μείνει ανοιχτή η πόλη με κάθε κόστος. Είναι δύσκολο το ερώτημά μας και νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε διπλά πριν απαντήσουμε. Lockdown επειδή η οικονομική δυσπραγία θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Εμένα με κοιτάς, με βρίσκει. Όχι, σε κοιτάω. Σε κοιτάω και πρώτα εσένα κοιτάω. Είναι κάθε φορά η διαπάντηση. Ναι, με κοιτάς, ξέρετε τι θα πω. Όχι, θέλουμε να σε ακούσουμε. Εγώ είμαι κατά του lockdown. Ναι. Θεωρώ ότι η χώρα θα πάει πολύ πίσω για δεύτερη φορά, αν γίνει αυτό. Ναι. Και γενικότερα, και όχι μόνο και ψυχολογικού μέρους, ότι αυτό που τραβήξαμε προσωπικά, έτσι. Εγώ είδα μια Αθήνα, γιατί ήμουν κάτω όταν συνέβη το Μάρτιο, το πρώτο lockdown.
Είδα κόσμο να αυξάνεται η κατάθλιψη, ναι, να αυξάνεται η ενδοοικογενειακή βία. Θα σας πω τα αρνητικά πιο πολύ. Τώρα το ότι, που είπανε πολύ ότι «Α, επιτέλους κάτσαμε λίγο, είδαμε τις οικογένειές μας, είδαμε...» Δηλαδή ήθελες lockdown για να δεις τον άντρα στο παιδί σου. Είναι προφανώς, αν τρέχεις όλη μέρα στη δουλειά μπορεί να ήθελες ένα lockdown για να τους δεις. Μάλιστα. Είπες ότι είδες αύξηση της κατάθλιψης και της ενδοοικογενειακής βίας και αναφέρθηκες και στο οικονομικό κομμάτι, έτσι θα είναι καταστροφή κτλ. Το γεγονός ότι η υγεία των ανθρώπων, δηλαδή ποια υγεία, εδώ μιλάμε για θανάτους. Επιβίωση πλέον, μιλάμε για επιβίωση. Ότι αυτοί οι θάνατοι έχουν αυξηθεί, τα κρούσματα έχουν υπερπολαπλασιαστεί. Αυτό δεν σε απασχολεί καθόλου? Μόνο το οικονομικό κομμάτι κοιτάς? Κοίταξε, δεν θα εκφράσω τώρα την 100% προσωπική μου άποψη. Όχι, αλλά θεωρώ ότι... Να την εκφράσεις, γιατί κοίταξε, και αυτό που λέει η Άννα, κάποιες χώρες το προτίμησαν αυτό. Έβαλαν πάνω από όλους την οικονομία, πάνω από, ακόμη και από τις ζωές. Ας πούμε η Σουηδία που εφήρμοσε έτσι την ανοσία της αγέλης και λοιπά, που δεν της βγήκε και μετά το γύρισε. Έβαλε πάνω απ' όλα την οικονομία και έβαλε πιο κάτω τα η Μεγάλη Βρετανία. Τέτοιο. Η Μεγάλη Βρετανία. Το Βέλγιο. Μας πήρε τηλέφωνο προχθές ένας φίλος από το Βέλγιο και μας έλεγε ότι έχουμε 8.000 κρούσματα κάθε μέρα σε μια χώρα που έχει σχεδόν ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα. Και θα έλεγε κανείς και η Ελλάδα το καλοκαίρι. Δεν ξέρω. Εγώ θα είμαι ένα ελαττήριο σήμερα, να ξέρετε, γιατί σας είδα ότι πήρατε, διαλέξατε τις μεριές σας. Θα γίνεις ο συνήγορος του διαβόλου, όπως πάντα. Ναι, εξαρτάται ποιος είναι ο διάβολος. Συγγνώμη κιόλας. Και τα δύο είναι λίγο καλά και τα δύο είναι καλά, ναι. Πάντως, πάνω σε αυτό που είπες, εγώ θεωρώ, προσωπική μου ταπεινή άποψη, ότι δεν είναι όλα τα κρούσματα και οι θάνατοι 100% από τον κορονοϊό. Μάλιστα. Εγώ πάλι λέω ότι αν αποφασίσουμε ότι η οικονομία είναι πιο σπουδαία από τις ζωές των ανθρώπων, μάλλον θα πρέπει να ξανασκεφτούμε λίγο τι εννοούμε με την έννοια ζωή, τι εννοούμε με την έννοια άνθρωπος. Από Τζαμάικα σας φέραμε εδώ και υπάρχει λόγος, έτσι. Μάνος Λοΐζος, δεν χρειάζεται να πω πολλά. Αυτό όμως που θα σας θυμίσω είναι ότι σαν σήμερα, 22 του Οκτώβρη 1937, ο μεγάλος αυτός Έλληνας συνθέτης, ο οποίος έφυγε νωρίς αλλά μας άφησε παρακαταθήκη τραγούδια όπως αυτό που ακούμε, το Τζαμάικα, ο Μάνος Λοΐζος γεννήθηκε σαν σήμερα. Ωραία τραγούδια, πόσο ωραία σας ξυπνάμε σήμερα. Ξυπνήσατε? Και άμα δεν ξυπνήσατε, ξυπνήστε, γιατί πρέπει να βάλετε 107,4 και να ακούσετε τον Κωνσταντίνο Τσίψιο, την Άννα Ορφανίδου και την Χριστίνα Καρακασίδου να σας ενημερώνουν, να σας δίνουν το ρεπορτάζ, να σας εμψυχώνουν, να σας τσιτώνουν. Έλα, πες τα κι αυτά, διότι σήμερα το θέμα μας νομίζω είναι για γερά νεύρα. Αλλά θα θέλαμε έτσι να το διαχειριστούμε με τον γνωστό ήρεμο τρόπο. Με το δικό σας τρόπο που ξέρετε. Ανοίγουμε γραμμές λοιπόν, 23-10-287, γιατί ρωτάει ο Κωνσταντίνε, γιατί γελάσαι? Έχω μήνυμα που λέει, φαίνεται ότι η Άννα δεν είναι πράσινο φρουρός, γιατί θα έβαζε άλλο τραγούδι που Λοΐζο. Ναι, δε, όχι, εντάξει, σύμφωμαι. Επίσης να πούμε καλημέρα στον Άρη από Φίλιρο. Γεια σου, Άρη μας. Ο οποίος δηλώνει ερωτευμένος, όχι με εμάς. Καλά, με εμάς πώς να είναι ερωτευμένος, μας έχει δει, μας ξέρει. Μόνο μας ακούει. Εκδηλώσει αγάπη. Δέχομαι. Λοιπόν, το ερώτημα και το θέμα της ημέρας, για να γυρίσουμε και στα δίσκο, έτσι, αγαπητέ μου. Το θέμα της ημέρας είναι καλύτερο για την οικονομία με ή χωρίς lockdown? Και για να το κάνω πιο λιανά, τι θα βάζατε πρώτο? Θα βάζατε την τσέπη, θα βάζατε την οικονομία της πόλης εδώ, ή αν θέλετε να το πάμε και της χώρας? Ή θα βάζατε πάνω από αυτό την πολύτιμη ζωή των ανθρώπων? 23-10-287-38 και ξεκινάμε με εσάς. Ελάτε, καλημέρα. 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 Καλώς τον. Στα κορίτσια. Γερμανία. Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα είμαι Αυστρία. Αυστρία. Κάνει λίγο κρύο, ε. Μα όχι, εγώ είμαι κοντομάνικο είμαι. Εντάξει, έξω μπορεί να έχει μείον 4, αλλά εντάξει. Αλλά μέσα στην ταλίκα έχει ζέστη. Ναι, μέσα έχω τα φυσικά και έχω ζέστα. Έτσι. Για πες. Παρόλο που είπα οξύ σανούλα, με εσένα δεν θα συμφωνήσω. Δεν πειράζει. Θα συμφωνήσω με την Χριστίνα που είναι Ολυμπιακός. Ναι.
στο θέμα που λέτε για το lockdown, έτσι. Ναι, για να σε ακούσουμε. Φυσικά και φυσικά δικιά μου άποψη είναι, εγώ δεν έχω σπουδάσει για να ξέρω για ιατρικά και τέτοια από αυτά τα θέματα. Εγώ ένας απλός ενταλικέρης οδηγός είμαι. Αλλά με το μυαλό το δικό μου που βλέπω και τι παθαίνω εγώ και τι παθαίνουν άλλοι συνάδελφοί μου και τι παθαίνουν άλλοι, δεν υπάρχει κορονοϊός. Αυτά όλα είναι μούφες. Καλύτερα λοιπόν να βγει η Ελλάδα, να τα παρατήσει όλα και να ξεκινήσει κανονικά τη ζωή μας όπως ήμασταν, για να αφήσει οικονομία. Λοιπόν, γιατί εδώ όλοι, και εδώ μαθείτε τώρα και εδώ και Αυστρία και ούτε μάσκες βάλει, τίποτα δεν βάζει. Τα μαγαζιά μπαίνει έτσι. Πρώτα ήταν με μάσκες, τώρα τίποτα, ούτε μάσκες, τίποτα. Μπαίνει μέσα, τίποτα. Ούτε κάτι φοράει μάσκα, άλλο το φοράει μάσκα. Ναι, επομένως εσύ μας λες ότι εμένα αυτό που με νοιάζει είναι η οικονομία και δεν με νοιάζει η ζωή των ανθρώπων. Φυσικά, έφερε φυσικά τώρα. Εάν άμα το πάρεις αυτό, το κάναν τώρα, δεν ξέρω για ποιους λόγους έχει γίνει αυτό. Για άλλα πράγματα έχουν γίνει αυτό τώρα. Δεν έχει γίνει, σκέφτεσαι τώρα τη ζωή σου. Σκέφτεσαι τώρα τη ζωή σου. Άμα σκέφτεσαι τη ζωή στο κράτος, θα έχει κάνει τα πτωχεία δυστυχήματα το χρόνο που είναι. Το χρόνο ένα χωριό είναι. Από τα πτωχεία δυστυχήματα. Ας το κάνουν εκεί πέρα. Και τι το κάνουν. Καλά, δηλαδή επειδή υπάρχουν. Και τι το κάνουν αυτό το πράγμα. Ναι, θα σου πω αυτό. Επίτρεψέ μου, θα σου πω αυτό και σε χαιρετήσουμε γιατί έχουμε πολλές γραμμές. Επειδή δηλαδή δεν έχουμε φροντίσει να μειώσουμε τα τροχαία δυστυχήματα ή τα τροχαία ατυχήματα, τι πάει να πει, ότι δεν υπάρχει κορονοϊός? Δεν υπάρχει, γιατί καταρχήν ο κορονοϊός, άμα το ψάξεις βαθιά, το ψάξεις, ο κορονοϊός υπήρχε πάντα. Πάντα υπήρχε, από χιλιάδες χρόνια. Μάλιστα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Όλες τις απόψεις, να πω κάτι και να διευκρινίσω, γιατί είναι σημαντικό, έτσι, αυτό που ακούγεται από τούτη εδώ την εκπομπή. Τις απόψεις τις δικές σας τις ακούμε, τις μοιραζόμαστε. Δεν σημαίνει ότι η εκπομπή μας υιοθετεί αυτά που ακούγονται. Εντάξει, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Ο καθένας από εμάς έχει την προσωπική του άποψη και σας δίνουμε το βήμα για να εκφράσετε και εσείς τη δικιά σας. Ναι, για να μην πάω σε κονσέρβα mode εγώ. Έτσι, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, Νταλή. Είμαστε καλά. Είστε καλά, χαίρομαι. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε τα σχετικά ότι μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Ναι. Έτσι. Όταν κερδίζεις το 91 πάντα είναι μια... ακόμα να το κάνει την νίκη ακόμα πιο ιδιαίτερη. Ναι. Ναι, αν και δεν είδα το παιχνίδι φυσικά, είδα highlight μόνο. Αν θυμάμαι καλά, η Μαρσέγ δεν έκανε και τίποτα, έτσι. Ναι, δηλαδή, στατιστικά ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Ναι, δεν υπήρχε έτσι ούτε ένα άτομο. Τώρα, στο θεματάκι που έχετε θέσει... Να μας πεις και για Βιερίνια μετά στο φινάλε, ένα μικρό σχόλιο που υπέγραψε. Ναι. Νομίζω ότι η γενική χρήση μάσκας παντού είναι επιβεβλημένη, μέσα έξω. Και δεν χρειάζεται κάποιο άλλο μέτρο εξτρά, νομίζω, πέρα από αυτό. Βέβαια, να πούμε και γιατί δεν αναφέρθηκε πουθενά, ούτε το άκουσα πουθενά, ούτε το διάβασα πουθενά. Χθες ο Χαρδαλιάς πρώτη φορά ανέφερε ότι τα 865 κρούσματα διαπιστωθήκανε μέσα από 24.500 περίπου ελέγχους, αν δεν κάνω λάθος. Σωστό, ναι. Ναι, δηλαδή αν βάλουμε κάτι το ποσοστό, είναι κάπου στο κάτω από το 4%, έτσι, κάπου στο 3,6-3,7. Ναι. Για αυτά τα δεδομένα βέβαια είναι υψηλό ποσοστό, να σου πω, δεν είναι μικρό, αλλά εντάξει. Ναι, καταλαβαίνεις όμως πώς το λέω. Ναι, όχι, καταλαβαίνω. Δηλαδή το 3,6%, φαντάσου από αυτό το ποσοστό θνησιμότητας πόσο χαμηλότερο θα είναι. Έτσι, γιατί ακούγοντας και το ρεπορτάζ καναλιού προχθές και μία πρεμούρα να παρουσιάσουν ότι ακόμα και στις ηλικίες 18 με 39, όπως έλεγε συγκεκριμένα, αφήνει ο ιός σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ όλο το καλοκαίρι δεν άφηνε στις παραλίες, είχαν εξαφανιστεί αυτά τα ρεπορτάζ, έτσι, εμένα κάτι μου λέει. Να θυμίσω σε πολλούς ότι
Αν έχετε την καλοσύνη, περιμένετε μισό λεπτό μόνο. Ναι, ναι, ναι. Όση ώρα να αυτό πάντως που θέλω να ρωτήσω και περιμένω απάντηση από τον Νταλή, που έτσι που πάντοτε συμμετέχει με επιχειρήματα στις κουβέντες μας, είναι αν πραγματικά θεωρεί ότι η οικονομία είναι πιο σημαντική από την υγεία μας. Ναι. Αυτό το ερώτημα πραγματικά παιδιά, το θέτω, παιδιά, με απορία, με αγωνία πραγματική. Δεν το συζητάμε ότι η υγεία του ανθρώπου και η ανθρώπινη ζωή έχει μεγαλύτερη αξία. Ναι, αλλά αυτό λέμε, με συγχωρείς λίγο, Νταλή. Αλλά επειδή λέει η Άννα, αυτό το είπε τώρα τρίτη φορά, δεν εννοούμε ότι η υγεία φυσικά και έρχεται πρώτη, αλλά τώρα μιλάμε για τον κορονοϊό. Τώρα κάποιοι πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε σε αυτό. Τώρα να λέμε ότι εγώ πιστεύω. Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν. Εγώ έχω να... Χριστίνα, έχω να αντιστρέψω το ερώτημα. Ναι. Οι κυβερνήσεις, ναι, ή αν θέλεις, πάμε στη δικιά μας κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος, τι κάνει, να μου δείξει δηλαδή και αυτό την αξία της ανθρώπινης ζωής, έτσι. Τι κάνει γι' αυτό. Το μόνο που έκανε την τελευταία 15 ετία, 10 ετία, ναι, είναι να μειώσει τα κονδύλια που έχουν πάει στα νοσοκομεία. Έτσι. Για να πηγαίνει στο νοσοκομείο, το οποίο το πληρώνω εγώ, έπρεπε να πάω να κάνω μια πλέξη να πληρώνω 5 ευρώ, στην ουρά να περιμένω, που δεν έχουν υλικό να σε εξυπηρετήσουν. Ναι. Λένε ότι αν θες να κάνεις την εξέταση, πάνε κάτι να έξω, γιατί μπορεί να πληρώνεις 100 ευρώ, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά αυτή είναι μια επίτρεψέ μου, αυτή είναι μια γενική παθογένεια της ιατροφαρμακευτικής μας περίθαλψης. Εδώ τώρα μιλάμε για ειδικές περιπτώσεις, ειδική περίσταση. Δεν μιλάμε για το τι συμβαίνει τα τελευταία 20 χρόνια, ας πούμε, στη νοσοκομιακή μας περίθαλψη. Αλλάζει η αξία της ανθρώπινης ζωής, όπως τη βλέπεις. Όχι, βέβαια. Ίσα-ίσα, εγώ υπέρ της αξίας αυτής είμαι. Για να αλλάξω την αξία της ανθρώπινης ζωής, όπως τη βλέπω εγώ. Τόσα χρόνια πώς συνέλευε το κράτος, γιατί μιλάμε πάλι για ανθρώπινη αξία. Πάλι για γερόντια που πηγαίναν στα νοσοκομεία. Είναι και... Αλλά... Ναι, πες το άλλο. Θέλω να σταθώ και σε κάτι το οποίο σε πολλούς έχει διαφύγει. Από την 11η Σεπτεμβρίου, παιδιά, και μετά, τη φετινή, αν δει κάποιος, ναι, όχι τη φετινή, τη γνωστή 11η Σεπτεμβρίου. Α, τη γνωστή. Την τρομοκρατική επίθεση στους δήμους πύργους, ναι. Ναι. Το τι νόμοι έχουν περάσει παγκοσμίως, καταπαντώντας τις ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη ελευθερία, ακόμα και του λόγου, δεν περιγράφονται και τα έχουν δεχτεί όλα. Σωστό. Μέχρι κεραίας. Έχει δίκιο. Να κατέβεις σε διαδήλωση και να έχεις ένα σακίδιο στην πλάτη σου, ναι, μπορεί να πας μέσα χωρίς καν να έχεις το δικαίωμα υπεράσπισης. Αυτό και εγώ θα μεγάλη κρατήσω... κουβέντα, μεγάλη κουβέντα ανοίγεις. Θέλω να δούμε είπε... δηλαδή, ναι, θέλω να δούμε στο τέλος, Χριστίνα, ναι, πραγματικά πέρα από την οικονομία όπου θα αφήσει πληγές και δεν ξέρω και πόσο εύκολα θα πουλωθούν και αν θα πουλωθούν και πότε θα πουλωθούν, ναι, τι πληγές αφήσει και, εδώ, και εκεί πέρα. Στις ανθρώπινα δικαιώματα και στην ανθρώπινη ελευθερία. Αυτό, ναι, αυτό θέλω να πω και να κρατήσω που λέει η Άννα ότι είναι η υγεία πάνω απ' όλα. Δηλαδή, βρε Άννα μου, το ψυχολογικό που μας έχει τύχει με αυτόν τον κορονοϊό πια, η καταθλιπτική μας τάση, μας έχουν κάνει όλους καταθλιπτικούς. Όχι μόνο αυτό. Κοίτα, αυτό που λες, εγώ θα το πω ένα βήμα παραπέρα, είναι ότι μπορεί να ξεκουράσει και ο κόσμος, μπορεί να έβλεπε την οικογένειά του. Απλά έχει και στο μυαλό του ότι εγώ αύριο μπορεί να μην έχω δουλειά. Βέβαια. Ναι, είναι και αυτό. Εδώ δεν είχαμε να φάνε κάποιοι άνθρωποι. Ναι, ναι, ναι. Τι να λέμε τώρα. Την ερώτηση που σου είχα κάνει, Άννα, και μου είπες να φέρεις μια κυρία για να συζητήσετε, ναι, η ερώτηση αυτή δεν μπήκε στο τραπέζι. Δηλαδή, για τις αποστάσεις, το είχαμε πει. Φέτος, για τις αποστάσεις. Όχι για τις αποστάσεις. Για ποιο. Για ποιο λόγο φέτος δεν μπορούν να συνδεογραφηθούν εμβόλια αντιγρυπικά, ναι, σε μη ευπαθή ομάδα. Α, μάλιστα. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο και θα την κάνω και αυτή τη συνέντευξη. Ναι. Κάθε κρούσμα στα σχολεία έχει τα συμπτώματα της ουσίας του κορονοϊού. Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή σε υποχρεώ να μην πας στη δουλειά σου για 14 μέρες, αν ναι, ή 7 μέρες και στα σχολεία και στη δουλειά σου, και δεν σου αφήνουν και δεν σου δίνουν τη δυνατότητα καν να πάει να κάνεις το εμβόλιο. Το εμβόλιο. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό, σε ευχαριστούμε και πολύ. Κορονοϊού δεν,
Δεν ναι. Και αυτό και δωρεάν. Και το τεστ. Και το τεστ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Νταλή. Καλημέρα. Το κρατάω το ερώτημα και έχει δίκιο. Είχαμε υποσχεθεί ότι θα προσπαθήσουμε να φιλοξενήσουμε σε τούτη εδώ την εκπομπή κάποιον εκπρόσωπο για να μας μιλήσει γι' αυτό και το αναλαμβάνω. Για να κάνω και εγώ μια τοποθέτηση, μιας και περιμένουμε ακόμη τώρα και τις δικές σας γραμμές. 2310-287-888 και 6945-287-888 όσοι θέλετε να καλέσετε. Εγώ θα είμαι κάπου στη μέση και θα πω αυτό που αναφέραμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα εργασιακά κλπ. Κακώς όμως θα θυμόμαστε τα εργασιακά, τα οικονομικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα μόνο όταν μπαίνουμε σε μια κατάσταση συνωμοσιολογίας. Γιατί άκουσα και για 10 Σεπτεμβρίου, άκουσα και για ότι δεν υπάρχει κορονοϊός και τέτοια. Τα θυμόμαστε τότε και βγάζουμε ένα εργατικό έτσι, αίσθημα όταν δεν πρέπει. Όταν δεν πρέπει στο 100% και τις υπόλοιπες ημέρες είναι όλα καλά δηλαδή. Γιατί όταν τα ασφαλιστικά πάνε κατά διαόλου, όταν συντάξεις δεν υπάρχουν, όταν μισθοί δεν υπάρχουν σε αυτό το που θέλουμε. Γιατί να το θυμόμαστε μόνο όταν είναι ο κορονοϊός στη μέση και ουσιαστικά θέλουμε να πλασάρουμε μια άλλη ατζέντα παράλληλα με αυτό. Εγώ δεν πιστεύω το θυμόμαστε μόνο τώρα. Απλά τώρα το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί. Γιατί όταν πάντα κλείνεις ήταν τον κόσμο το πρόβλημα. Στα σπίτια του και δεν του επιτρέπεις να εργαστεί, να φέρει χρήμα στην οικογένεια, να φάνε τα παιδιά του, εκεί πας σε άλλα πράγματα, Κωνσταντίνη. Βέβαια υπάρχει και κάτι άλλο που θα πρέπει και αυτό να το θέσουμε επιτάπητος. Λες κλείνεις τον κόσμο στο σπίτι του και δεν τον αφήνεις να εργαστεί. Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αυτό αν αυτός ο κόσμος στον οποίο αναφέρεσαι είχε αποφασίσει απλά να τηρήσει 2 μέτρα. Mm-hmm. Δηλαδή, να φοράς τη μάσκα, να τηρείς τις αποστάσεις. Δεν θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Ξέρετε τι φταίει, με συγχωρείς Κωνσταντίνο μου. Ξέρετε τι φταίει. Ότι εμείς έχουμε αποφασίσει πως αν δεν πέσει βούρδουλας, έτσι, δεν ξέρω, η ψυχοσύνθεσή μας είναι τέτοια. Αν δεν πέσει βούρδουλας, αν δεν έχουμε την αστυνομία να γυρίζει γύρω-γύρω για να μας διώχνει, πως κάνει η μαμά στο μικρό παιδάκι, έτσι είμαστε μικρά παιδάκια και θέλουμε τη μαμά να μας μαλώνει. Πάνω σε αυτό που λες και για να υπερθεματίσω λίγο αυτό που ανέφερα, για να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο, το πρόβλημα δεν είναι ότι ο κόσμος δεν έχει δουλειά στον κορονοϊό. Αυτοί που είχαν δουλειά, σύμφωνα και με τα μέτρα, θα συνεχίσουν να έχουν, γιατί γίνονται παύσεις στις απολύσεις κλπ. Το πρόβλημα είναι αυτό που δεν λέει κανένας και δεν τολμούμε να το αναφέρουμε κιόλας, γιατί είναι κάτι το παράνομο, είναι η μαύρη εργασία. Η μαύρη εργασία όμως, για κάποιον ο οποίος σταματάει να δουλεύει μαύρα όταν έχουμε κορονοϊό, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, οι περισσότεροι δουλεύουν μαύρα και δεν είναι καλυμμένοι όταν έχουμε κορονοϊό, οπότε δεν έχουν δουλειά, οπότε είναι τα προβλήματα κλπ. Η μαύρη εργασία υπάρχει πάντα. Γι' αυτό θα έπρεπε να μην υπάρχει μαύρη εργασία, να υπάρχουν εργατικά δικαιώματα και εργασιακά δικαιώματα, τα οποία όμως θα αφήνουμε στη μοίρα τους μόνο. Και θα θυμόμαστε μόνο όταν έρθει η δύσκολη στιγμή. Αυτό λέω εγώ, ότι πρέπει λίγο σιγά σιγά να αρχίσουμε να μας ενδιαφέρουν και πράγματα τα οποία στις καλές συνθήκες, σε εισαγωγικά, δεν θα τα αντιμετωπίζαμε. Παράλληλα τώρα με τον κορονοϊό, με το θέμα του κορονοϊού, εγώ θα ζητήσω και ευθύνες αν πάμε σε νέο lockdown, γιατί το νέο lockdown για μένα προσωπικά σημαίνει, παρόλο που δεν είμαι 100% βέβαιος γι' αυτό, για μένα όμως προσωπικά σημαίνει ότι γίνεται μια κυβήση και πρέπει να γίνουν παραδοχές λαθών. Πρέπει να βγει κάποιος και να πει: κάναμε λάθος. Να ρωτήσω κάναμε λάθος στη διαχείριση. Εννοείς τη διαχείριση της κατάστασης. Κωνσταντίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Όταν λέμε, και Άννα μου, όταν λέτε ότι δεν τηρούμε τις αποστάσεις, δεν φοράμε μάσκα, αυτό φαίνεται δηλαδή ο καθένας, εντάξει, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως είπαμε και τις προάλλες, μπορούν να προάγουν ό,τι θέλουν. Έτσι. Δηλαδή, γιατί κάποιες φορές λέγαμε για την ψευδή είδηση. Ναι, είχαμε πει τις προηγούμενες. Για να ταράξουν τον κόσμο, μπορούν να πούν ότι 865 νέα κρούσματα. Ποιος μου λέει εμένα ότι όντως εμείς οι Έλληνες δεν τηρούμε και φοράμε μάσκες και κρατάμε αποστάσεις. Πώς αυξάνονται αυτά τα κρούσματα. Αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να μας το πει κανένας. Χριστίνα μου, νομίζω τα βλέπουμε και μόνοι μας. Δηλαδή, βλέπουμε ανθρώπους που δεν φορούν μάσκες. Αφού δεν μπορεί να σου πει αυτό, Άννα, πώς μπορεί να σου πει ότι τα κρούσματα αυξάνονται ανά 24ωρο. Εκεί εγώ λίγο το χάνω. Δηλαδή, πώς γίνεται να σου λέει ότι δεν τήρετε τα μέτρα, αλλά τα κρούσματα είναι αυτά. Είσαι σίγουρη ότι είναι αυτά. Λοιπόν, για να δούμε και αυτό το ερώτημα είναι στο τραπέζι. Ελάτε, καλημέρα σας. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Εσείς είστε, ελάτε. Γεια σας, παιδιά. Γιάννης λέγομαι. Γεια σου, Γιάννη. Επαγγελματίας οδηγός είμαι και εγώ. Καλημέρα, Γιάννη. Όπω το πιο προηγούμενο ακροατή, ταξιδεύω Ευρώπη και Ελλάδα βγάζω δρομολόγια. Για πες μας, εσύ τι βλέπεις. Θα συμφωνήσω και με τον προηγούμενο Νταλή, δεν ξέρω αν είναι καλά, Νταλή, και τον πιο προηγούμενο του συνάδελφο,
και με τους δύο αυτός, ο πιο προηγούμενος συνάδελφος, τώρα τα λέω λίγο... Ναι, δεν πειράζει. Όσο μπορώ πιο συνοπτικά, απλώς δεν θα τοποθέτησε σωστά. Ναι. Αυτό που λέει ο συνάδελφος, ο Νταλικέρης, έχει δίκιο. Γιατί πηγαίνουν έρχονται Νταλίκες σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη. Αυστρία φυσικά πηγαίνουν και ισχύουν αυτά που είπε, χωρίς μάσκες, χωρίς τίποτα, Γερμανίες, Ολλανδίες, Γαλλίες, Ιταλίες. Ναι. Που να, όποιο κράτος και να πιάσεις, από Ανατολικά Βουλγαρίες, Ρουμανίες, Μολδαβίες, Ουγγαρία, Τσεχία πιο πάνω και πάει λέγοντας. Ναι. Πιστεύω ότι είναι μούφα, για άλλο λόγο. Όσο για το δίλημα που βάζετε, υπάρχει βέβαια ο ιός, δεν λέω ότι δεν υπάρχει, αλλά ανέκαθεν στην ανθρωπότητα υπήρχαν συγκεκριμένα μικρόβια, ιού, όπως θέλετε πέστε του. Πάντα πέθαινε κόσμος που ήταν πολύ πιο σοβαρά γιατί δεν υπήρχε ιατρική τότε, όπως το 2020 σήμερα. Μα και πεθαίνει και από καρκίνο και από AIDS. Έχουμε ξεχάσει τον καρκίνο, ρε παιδιά. Δεν σας ακούω γιατί ανεβαίνω τώρα. Ναι. Μ' ακούτε? Ξαναμιλήστε για να μην μονολογώ. Ναι, μ' ακούτε? Ναι, ναι, ναι. Λέω ότι έχουμε ξεχάσει τον καρκίνο, το AIDS. Ξαφνικά φυσικά, υπάρχει μόνο φυσικά, κορονοϊός. Και αυτό ακόμα. Άμα πιάσουμε και πιο παλιές ασθένειες, χολέρες, πανόλη, χίλια δυο πράγματα που πέθαινε κόσμος, ναι, κατά εκατομμύρια στον πλανήτη από αυτές τις αρρώστιες και δεν υπήρχε ιατρική. Σήμερα το 2020 υπάρχει ιατρική, έχει εξελιχθεί πάρα πολύ ιατρική και γι' αυτό λέω ότι είναι μούφα και είναι για άλλους λόγους γίνεται αυτό. Καταλήγω μετά λίγο, θα κάνω μια παρένθεση σε αυτό που λέτε, ιατρική ή υγεία. Φυσικά η υγεία είναι πρώτη, αλλά αν τα βάλουμε αυτά μαζί είναι αλληλένδετα. Γιατί αν δεν έχεις και το οικονομικό, είναι σαν να έχεις ένα ιό επάνω σου. Μάλιστα, αυτό. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αν δεν υπάρχει οικονομική, οικονομική δραστηριότητα, είναι όλοι καταραίουμε. Έτσι είναι. Άρα δεν μπορούμε να τα βάλουμε σε ένα πιάτο αυτά τα δύο μαζί, το συγκεκριμένο. Αρρώστια ή λεφτά. Δεν μπορείς να τα βάλεις, ότι είναι αλληλένδετα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Καλά, Γιάννη. Καλές διαδρομές να έχεις. Να θυμίσω βέβαια, χωρίς να προσπαθώ να αλλάξω. Χωρίς να προσπαθώ να αλλάξω την άποψη κανενός. Δίνουμε την ελευθερία του λόγου, ο καθένας έχει την άποψή του, ναι, και αν θέλετε η μεγάλη μάχη είναι η έβρεση της αλήθειας και όχι να προσπαθείς να αλλάξεις τη γνώμη του άλλου, έτσι. Εμείς αυτό έχουμε ως σκοπό. Εγώ να προσπαθήσω να την αλλάξω να πούμε, να πούμε την αλήθεια και όχι να αλλάξουμε ο ένας τη γνώμη του άλλου, οπότε μπορείτε να εκφραστείτε όπως θέλετε, αλλά να θυμίσω και κάτι, γιατί είπες Χριστίνα μου υπάρχουν και άλλες ασθένειες και τα λοιπά, είπε ο φίλος ο Γιάννης ότι παλαιότερα με άλλες ασθένειες, πάντοτε υπάρχουν ασθένειες. Να θυμίσω εδώ να βάλω στο τραπέζι και αυτή την παράμετρο. Για τον COVID ακόμη δεν έχει βρεθεί το εμβόλιο. Ίσως θα πρέπει να το έχουμε και αυτό κατά νου. Έτσι. Και ότι για τις άλλες ασθένειες έγινε προσπάθεια να βρεθεί η αντιμετώπιση. Έτσι δεν τις αφήσαμε στη μοίρα μας. Δηλαδή δεν έκανε τον κύκλο της η χολέρα. Κάναμε αγώνα για να... που έκανε τον κύκλο της η χολέρα, δυστυχώς. Και έκανε και δύο κύκλους, αν θυμάμαι καλά. Και η πανόλη κλπ. Και κάναμε αγώνα να βρούμε το αντίδοτο. Κάναμε αγώνα και ακόμα κάνουμε σε πολλές στην ελονοσία και σε όλα αυτά. Κάνουμε αγώνα για να βρούμε τη λύση. Εγώ για να κάνω μια προσπάθεια πάντως να αλλάξω λίγο τη γνώμη του Γιάννη και των προηγούμενων. Παιδιά, το de facto είναι ότι υπάρχει κορονοϊός, έτσι, να μην λέμε ότι θέλουμε. Επίσης, είναι δεδομένο ότι υπάρχει θνησιμότητα στον κορονοϊό. Επίσης, εγώ θα βάλω και δικό μου παράδειγμα ότι ξέρω άτομα που είχαν κορονοϊό και το περάσαν άλλοι δύσκολα, άλλοι εύκολα. Οπότε, γιατί επιχείρημα... υπάρχει και αυτό το επιχείρημα ότι. Ναι, γιατί εσύ ξέρεις κανέναν, ναι, που έχει κορονοϊό. Ξέρουμε, ναι. Το επιχείρημα των εξωγήινων δεν ισχύει. Εμείς, Κωνσταντίνε μου, δεν είπαμε ότι δεν υπάρχει κορονοϊός. Ναι. Είπαμε ότι μήπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας έχουν τρομοκρατήσει. Εμείς είμαστε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν θα σας χαλάσω. Και εμείς. Τώρα μιλάω για τα κανάλια, για τον κόσμο που ενημερώνεται έτσι καθημερινώς. Γιατί άλλο το τηλεοπτικό και άλλο και το ραδιοφωνικό. Τέλος πάντων, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι δεν αντιλέγω στο ότι υπάρχει κορονοϊός, αλλά το ότι αυξάνονται τα κρούσματα έτσι και ότι μας οδηγούν κάπου που μόνο αυτοί ξέρουν. Εγώ εκεί προβληματίζομαι. Εκεί προβληματίζεσαι. Λοιπόν, έχουμε γραμμούλες. Λοιπόν, θέλω, είσαστε τρεις. Δεν μην καλείτε άλλοι για αυτό το ημίωρο. Να είμαστε όσο πιο σύντομοι γίνεται για να τα προλάβουμε. Ωραία. Με εσάς τους τρεις θα μιλήσουμε. Πάμε. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Από σέρα σας πω, λοιπόν, επειδή γίνεται πολύ κουβέντα για τον κορονοϊό, εμείς εδώ στις σέρες δεν είχαμε κρούσματα. Είχαμε ένα κάθε 10 μέρες, κάθε 15 μέρες. Ναι. Λοιπόν, έγινε ένα πάρτι σε ένα μαγαζί.
κλειστό μαγαζί, το οποίο είναι χωρητικότητας 500-500 ατόμων. 500 είπατε, ναι, 500. Ναι, ναι, ναι. Ήρθε, ήρθαν και μερικά λεωφορεία από Χαλκιδική Θεσσαλονίκη, έτσι, και την, έγινε ένας χαμός, δεν μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή είχε ουρές έξω από το μαγαζί και μέσα ήταν πίτα και μετά την μεσεπόμενη, βέβαια κάποια στιγμή η αστυνομία πήγε και το έκλεισε, αλλά την μεσεπόμενη μέρα έσκασαν 16 κρούσματα και τώρα είμαστε, προχθές έσκασαν 30. Σήμερα δεν ξέρω πόσα. Είχατε, ακόμη, το λόγο... Προχθές είχατε και τριψήφιο νούμερο και χθες, νομίζω, στις αίρες. Ήταν αυτό. Δεν ξέρω τώρα. Ναι. Ο ΔΥ τώρα ήρθε, κάνει τρεις μέρες ελέγχους. Ναι. Έτσι δηλαδή, να μην λέμε ότι πρώτον δεν υπάρχει κορονοϊός και δεύτερον έτσι, ότι παίρνουμε μέτρα. Τι μέτρα δηλαδή, ήταν μαγαζί με κλειστό. Και κάποια συνείδητη για να βγάλουν ένα χιλιάρικο, το τυγκάρουνε. Έτσι. Αυτό είναι και ατομική ευθύνη. Ένας ολόκληρος. Αυτό δεν είναι μόνο ατομική ευθύνη. Είναι και, ναι, βέβαια. Είναι και. Αυτό να αφήνει και μάγκα. Δεν βλέπει τα λεωφορεία που έρχονται, δεν βλέπει τον κόσμο εκεί πέρα που γίνεται τη κακομέρα. Όχι, και είναι και η νοοτροπία ότι ξέρει τι, οι σέρες δεν ήταν κλειστές ακόμη, θα πάμε στις σέρες να βγούμε. Χθες ακριβώς αυτό το παράδειγμα. Χθες, αγαπητέ μου, αυτό το παράδειγμα έδωσα και μίλησα για αυτούς που λέγανε ότι στις σέρες ακόμη τα μπουζούκια λειτουργούν. Να σφύγουμε από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στις σέρες. Για όνομα του Θεού. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, για καλημέρα, να πάμε. Καλημέρα. Πάμε. Καλή σου μέρα. Ελάτε, καλημέρα σας. Καλημέρα. Συγγνώμη που δεν θέλω λόγο, Άννα. Ναι. Ορίστε, έλα, Νταλή. Ο Νταλή με πάλι. Ναι. Ναι, για εμβόλια για τους ιούς δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, γι' αυτό και εμπλουτίζονται συνεχώς κάθε χρόνο, γιατί ο ιός μεταλλάσσεται. Εμβόλια υπήρξαν και εξαφανιστήκανε σοβαρές ασθένειες μικροβίων, έτσι. Είπα δηλαδή, εμβόλιο για τον ιό, είπα εγώ εμβόλιο για ιό. Νομίζω... Ναι, εμβόλιο για ιό. Εμβόλιο για ιό δεν υπάρχει. Γιατί, υπάρχουν αυτά που γίνεται αντιγρυπτικά, είναι αντιϊκά δηλαδή στην ουσία, ναι, τα οποία καταστέλουν ίσως, παθαίνουν τον οργανισμό στον ιό το συγκεκριμένο, με αποτέλεσμα να περάσει τα συμπτώματά του πάρα πολύ ελαφριά. Ο κορονοϊός, η ή του κορονοϊού είναι πάρα πολύ και υπήρχαν πάντα. Άμα κοιτάξετε πέρυσι πόσοι πεθάνανε από την ίωση, από τη γρήπη, θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλα τα νούμερα και πάλι. Ναι. Έτσι, εκεί πέρα πρέπει κάποιος να εμπιστευτεί και να πει ότι μου δίνεται σωστή θεραπεία για να αντιμετωπίσω τον ιό. Ωραία, σε ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Κοιτάει τα πνευμόνια μου και άμα είναι μεγάλος ηλικία, πρέπει να πω στην εντατική. Λοιπόν, έχουμε άλλη μια γραμμή. Σε ευχαριστούμε για την παρέμβαση και τη δεύτερη. Δεν θυμάμαι, αλλά θα το ξανακούσω αν είπα. Κοίτα, θυμάμαι ότι εγώ είπα για. Δεν είπα όμως για τον κορονοϊό και για το SARS γενικότερα. Είπα για ελονοσία και για τέτοια ότι τα προσπαθούμε να τα εξαλείψουμε. Τώρα για τον ιό το συγκεκριμένο, ο οποίος είναι διαφορετικός και μεταλλάσσεται, γι' αυτό λέμε ότι εφιστούμε την προσοχή, είναι διαφορετικός και είναι πολύ επικίνδυνος σε σχέση με την απλή γρήπη. Και το επιχείρημα ότι η απλή γρήπη έχει μεγαλύτερη θνησιμότητα. Ξεχάστε το κι αυτό. Αποδεδειγμένο ο κορονοϊός είναι πιο θανατηφόρος από την απλή γρήπη. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο για αυτό το ημίωρο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, παιδιά. Εγώ μιλάω. Καλημέρα σας. Ελάτε, ναι, εσείς είστε. Α, συγγνώμη. Έκλεισε, έπεσε η γραμμή. Είμαι ο Γιάννης, ο επαγγελματίας αστυνομικός. Δεν ξέρω μέχρι πού ακούσατε. Είμαι μέσα στα βουνά τώρα, γι' αυτό με έπεσε η γραμμή. Βασικά Ελλάδα είμαι. Δεν ξέρω μέχρι πού είχατε ακούσει να μιλάω, αλλά. Αυτό που θέλω να πω και άκουσα τώρα τον Νταλή, ναι, τον προηγούμενο. Το παλικάρι που είναι ο παρουσιαστής στην εκπομπή, δεν ξέρω το όνομά του. Ο Κωνσταντίνος. Ξέρεις που μιλήσατε τώρα. Ναι, ο Κωνσταντίνος είναι, ναι. Ναι, ο Κωνσταντίνος, ωραία. Συμφωνώ μαζί του ότι είναι κάπως πιο σοβαρό και πιο δυνατός ο συγκεκριμένος ιός, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αλλά πιστεύω και πάλι το ξαναλέω ότι υπάρχει από πίσω δόλια πράγματα. Είναι μούφα στη μεγαλύτερη εικόνα του αυτό. Γιατί υπήρχε ανέκαθεν υπήρχαν μικρόβια, υπήρχαν ιοί, πέθανε κόσμος. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό το συγκεκριμένο τώρα και να γίνει σε τόσο μεγάλη έκταση. Και κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω. Πηγαίνατε παραλίες φέτος όλοι σας και εσείς παιδιά. Ναι. Ήσασταν με τις πετσέτες ο ένας δίπλα στον άλλον. Ναι. Κολλήσατε ιό. Εγώ θα πω ότι κολλήσατε. Και κόλλησα και εγώ που ταξιδεύω και Ευρώπη και εδώ Ελλάδα γυρνάω. Και κόλλησα και το ξεπέρασα. Αυτό τι δείχνει. Ότι
Υπάρχει ο συγκεκριμένος ιός, αλλά υπάρχει τις πιο ευαίσθητες ομάδες ανθρώπων που έχουν προβλήματα υγείας. Και δεν είναι και τόσο τραγικό όσο το μεγαλοποιούν. Πάνω, και λέω συγγνώμη λίγο μονολογό, για να μην σας πάω την ώρα γι' αυτό, μονολογό. Κολλάνε μικρά παιδιά, νεογέννητα, που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα να έχουν αντισώματα ώστε να αποτρέψουν και δεν παθαίνουν τίποτα. Ούτε πεθαίνουν ούτε τίποτα. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Και κάτι τελευταίο. Από την Κίνα που ξεκίνησε ο ιός που λέγανε, στην Κίνα πλέον εγώ ακούω ότι δεν υπάρχει τίποτα και προχωράει η ζωή τους κανονικά. Πώς γίνεται πάλι και αυτό? Αυτό γίνεται διότι έχουν τηρήσει τα μέτρα και φορούσαν μάσκα μέσα και έξω και σε κλειστούς χώρους και σε ανοιχτούς χώρους. Λοιπόν. Εγώ δεν θέλω να επιβάλλω καμία γνώμη, απλώς λέω τη γνώμη μου, αλλά πιστεύω αυτό που λέω, ότι όλο το όλο θέμα, βέβαια υπάρχει ο ιός, δεν το ξαναλέω, υπάρχει σαν μικρόβιο. Αλλά πιστεύω ότι είναι από πίσω πιο σκοτεινά πράγματα και γι' αυτό το μεγαλοποιούν τόσο πολύ. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ξεφύγαμε πολύ από την ώρα μας, έτσι. Ναι, είπαμε, θα το ξαναπούμε. Μπορεί να γινόμαστε κουραστικοί, αλλά θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ακούμε τις απόψεις σας. Όλες οι απόψεις είναι δεκτές. Δεν σημαίνει ότι η εκπομπή υιοθετεί τις απόψεις που ακούγονται. Επίσης, τα παιδιά έχουν παραπάνω αντισώματα από τους ενήλικες, γιατί είναι από τα μητρικά αντισώματα. Μην κάτσουμε να λύσουμε τα επιστημονικά. Κύριε Κωνσταντίνε μου, όμως, όντως το καλοκαίρι είμαστε στις παραλίες και δεν κολλήσαμε κάτι. Ξαναλέω, εσύ δεν κόλλησες και εγώ ξέρουμε. Δεν κόλλησα. Κόλλησαν. Εγώ ξέρω άτομα που κόλλησαν. Δεν ξέρουμε. Ναι, εντάξει, τι να σας πω. Και λοιπόν, επίσης, πάμε για να προείπαμε στο διάλειμμα. Και επίσης, αυτοί που κόλλησαν οι νέοι και το πέρασαν ελαφρά. Φωτιά έχουμε πάρει εδώ στο στούντιο. Ο ΠΟΗ έχει τονίσει ξεκάθαρο ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα για τους νέους σε επίπεδο θνησιμότητας. Είναι πρόβλημα να κολλήσουν νέοι και να κολλήσουν κάποιες ευπαθείς ομάδες για τους παππούδες. Δεν είναι πρόβλημα για τους νέους και μου βγάλανε και. Μα δεν είπαν ότι είναι πρόβλημα για τους νέους. Είπαν ότι η διάμεση ηλικία έχει φτάσει στα 28 έτη έως 37 και ότι αυτοί μπορούν να μεταδώσουν αυτό το ιό. Μπορεί να είναι ασυμπτωματική. Το καλοκαίρι δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν, Ειρήνη, μην πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Και μην μου πείτε ότι δεν έχετε ξυπνήσει ακόμα, δεν θα σας πιστέψω, διότι από τις 6 που είμαστε εδώ και με όλο το χαμό που έχουμε προκαλέσει, σίγουρα έχετε ξυπνήσει, σίγουρα το μάτι έχει ανοίξει. 20 λεπτά πριν τις 8, ο Κωνσταντίνος, η Χριστίνα και η Άννα είναι στην παρέα σας. Θα είμαστε εδώ για άλλα 20 λεπτά. Στον αθλητικό Λίμπερο θα είσαστε και εσείς μαζί μας. Νομίζω ότι θέλουμε να σας ακούσουμε. 23-10-27 και 3 οκτάρια. Και σήμερα. Και φυσικά μηνυματικά FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54-222. Και σήμερα συζητάμε το εξής. Θα είχατε στο μυαλό σας ένα δίλημα το οποίο έλεγε lockdown, γιατί η υγεία των ανθρώπων είναι πάνω απ' όλα, ή συνεχίζουμε έτσι όπως είμαστε, διότι ο οικονομικός αντίκτυπος θα είναι εξαιρετικά βαρύς για να τον αντέξουμε. Και όπως ακούσατε και νωρίτερα, οι απόψεις δίστανται. Για την ιστορία να πούμε ότι γυρίσαμε με New Order και Blue Monday, η New Order η φυσική συνέχεια των Joy Division κλπ. Για τους μουσικόφιλους, έτσι, να δίνουμε και ένα στίγμα. Έχουμε φίλο που περιμένει στη γραμμή. Για να τον ακούσουμε λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Ακούγομαι. Ναι. Ναι, λίγο χαμηλόφωνα ακούγεστε, αλλά... Μισό λεπτό. Είναι ο Τάσος με τα hands free. Τώρα καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, δεν χρειάζεται ερώτημα, δεν χρειάζεται καν συζήτηση. Φυσικά πρώτα υγεία, έτσι. Εγώ το Γενάρη έχασα τη μάνα μου από αναπνευστικό πρόβλημα στο νοσοκομείο, το οποίο το κόλλησε μέσα στο νοσοκομείο. Δεν τον είπανε κορονοϊό, δεν ξέρουμε τι ήταν, απλά ήταν ένας ιός. Πήγε για εξετάσεις. Το Γενάρη. Πρώτο του Γενάρη. Πρωτοχρονιά. Ακριβώς την ημέρα της πρωτοχρονιάς. Υπάρχει Τάσο ένα ενδεχόμενο να είχαμε κορονοϊό πιο πριν από ό,τι βγήκε. Οπότε δεν ξέρω. Ακούγεται πάντως και έχω περάσει κι εγώ μια γρίπη εκείνη την περίοδο που ίσως ήταν κορονοϊός. Δεν ξέρω τι γίνονταν. Πολύ εκείνη την περίοδο. Αναπνευστικό, είπε άνθρωπος, είχε γυναίκα. Όχι ούτε από. Αναπνευστικό που το κόλλησε στο νοσοκομείο. Ναι, τι σημαίνει αυτό τώρα, κορονοϊός? Όχι, λέει ότι θα μπορούσε να ήταν, αυτό είπε. Δεν μας είπα. Είπαν ότι ήταν αναπνευστική λίμωξη, η οποία την κόλλησε μέσα στο νοσοκομείο. Κοιτάξτε, ότι συνωμοσίες και τέτοια αυτά που κάνουμε δεν είναι τέτοιο. Ναι. Το μόνο σίγουρο είμαι εγώ είναι ότι υπάρχει μια υπερβολή σε όλο αυτό, έτσι.
τις γρίπες πάντα, χάνονται κόσμος, τώρα, όλα, αλλά δεν γινόταν αυτό. Αλλά δεν ξέρω, υπάρχει μια υπερβολή. Πάντως, στο ερώτημα, Τάσο μου, στο ερώτημα, εάν θα πρέπει να προχωρήσουμε σε lockdown για περιοχές, ας πούμε, που βρίσκονται στο τέταρτο επίπεδο, ή να μην προχωρήσουμε σε lockdown γιατί η οικονομία θα πάει ακόμα χειρότερα, εσύ θα έλεγες να προχωρήσουμε. Όχι, σωστά, πρώτα, δεν κατάλαβα. Πρώτα υγεία. Πρώτα υγεία. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, ανοίγεις την τηλεόραση. Τώρα πλέον στην τηλεόραση δεν είχαμε για ψυχαγωγία. Τώρα το έχουμε για ψυχοπλάκωμα. Ανοίγεις τηλεόραση, πόλεμος, ιός. Δηλαδή δεν υπάρχει. Προπαγάνδα. Δεν... Τι να κάνουμε, αυτά μάλλον είναι μπράβο, τα νέα της εποχής. Να είσαι καλά. Αυτό, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Άμα δεν τα λέγαμε και λέγαμε καλές ειδήσεις, θα λέγαμε ότι υπνοτίζεται τον κόσμο. Έτσι όπως το πες, Άννα μου, αυτά είναι... Αυτό είναι το... τα νέα της εποχής. Άρα μάλλον αυτό θέλουν να μας περάσουν αυτή τη στιγμή. Αφού αυτά είναι τα νέα της εποχής, τι να μας περάσουν. Αλλά μας περάσουν. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα στην παρέα. Γεια σου, φιλάρετε. Σε λίγο θα πέσει ξύλο εδώ, να ξέρεις. όχι δα. Όχι τέτοια. Όλα χρειάζονται να μπαίνουν σε ένα μάτι λίγο από κοντά και από μακριά. Δηλαδή, το μυστικό σε αυτή την ιστορία είναι να δίνουμε στον εαυτό μας τη δυνατότητα να απομακρύνεται από τα γεγονότα. Αυτό το κάνει ο αετός. Ο αετός μπορεί να είναι πολύ ψηλά, αλλά έχει τη ματιά που μπορεί και κάνει zoom και βλέπει τη λεπτομέρεια κάτω. Όμως είναι ψηλά. Είναι, αυτό το από κοντά και από μακριά είναι δεδομένο. Γιατί μπορεί να είναι τραγικό κάτι, αλλά δεν είναι καθοριστικό για πάντα. Ή και αν τυχόν σημαίνει θάνατο, σίγουρα είναι κάτι που κάποια στιγμή θα συμβεί. Δεν μπορεί να μην δεν συμβεί. Τώρα, ως προς το κράτος, γιατί το κράτος μας τα λέει αυτά. Το κράτος λοιπόν ας κάνει πρώτα τις υποχρεώσεις του, που δεν τις κάνει και μας φέρνει σε τεράστιο κίνδυνο υγείας. Δεν έχει φέρει τουλάχιστον μερικές χιλιάδες, θα έλεγα, χιλιάδες λεωφορεία για να μπορούμε να είμαστε τουλάχιστον εκεί πέρα ασφαλείς. Δεν το έχει κάνει. Δεν έχει βάλει δασκάλους και δεν έχει κάνει διπλό πρωί και απόγευμα για να μπορεί να υπάρχει ασφάλεια στα παιδιά και σε εμάς. Δεν το έχει κάνει. Δεν έχει βάλει το ιατρικό προσωπικό να το έχει διπλασιάσει, γιατί θα έπρεπε, γιατί και εκεί πέρα υπάρχουν προβλήματα. Σιγά σιγά αρχίζουν και έχουν θέματα και αυτοί αρρωσταίνουν. Λοιπόν, είναι πράγματα που οι υποχρεώσεις του κράτους παραμένουν σε μια κατάσταση αδιαφορίας. Και έρχεται και τι λέει, όλα θα τα κάνετε εσείς. Γιατί δηλαδή να καταστρέψεις οικονομικά τις μικρές επιχειρήσεις με έναν τρόπο εντελώς αφαιρετικό, δηλαδή σε μια ευθεία γραμμή, και δεν το κάνεις κομμάτι-κομμάτι όπως το κάνει τώρα. Αρρώστησε κάποιος. Αυτός που αρρώστησε γύρω του είχε κάποιες επαφές. Αυτές οι επαφές υποχρεωτικά θα πρέπει να σταματήσουν να επικοινωνούν με τους άλλους. Γιατί πρέπει να το κάνει σε όλους. Και ποια είναι η διαφορά του να κλείσει στις 10, στις 11, στις 12 ή στις 1 και μετά από εκείνη την ώρα ουσιαστικά υπάρχει ιός και πριν δεν υπάρχει ιός. Φιλάρετε, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι και... Μετά να σε χαιρετήσουμε γιατί έχουμε και άλλες γραμμές. Είπες να κλείσεις τις 11, 12, μία πριν δεν υπάρχει, μετά υπάρχει ως πριν δεν υπάρχει. Όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, επαναλαμβάνω, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να συμφωνήσεις μαζί μου, αν αποφασίζαμε κι εμείς να τηρήσουμε μόνοι μας, με βάση την ατομική μας ευθύνη, κάποιες βασικές οδηγίες. Δηλαδή να φοράμε τις μάσκες, να τηρούμε τις αποστάσεις. Αυτό θα πω. Ξέρεις, αυτό που μου λες είναι ωραίο. Και είναι και λογικό. Όπως λογικό είναι το να 14 μέρες ή 3 εβδομάδες να μην κυκλοφορεί κανένας, να μείνουμε όλοι στα σπίτια μας, να εξαφανιστεί ο ιός. 3 εβδομάδες θέλει, ναι. Αν βάλεις τη λογική. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί πολύ απλά είναι ένας τρόπος εντελώς εργαστηριακά δομημένος στο να μην μπορείς να τελειώσεις με τίποτα με αυτό το πράγμα. Αλλά το σημαντικό ποιο είναι, το έχει πει ένας Έλληνας
στατιστικολόγος, ο οποίος βρίσκεται στον οργανισμό, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και είπε ότι η θνησιμότητα από αυτόν τον ιό είναι 0,2%. Αν θέλετε αναζητήστε το, Έλληνας, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αποτελέσματα στατιστικής, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Απλά, ευχαριστούμε. Είναι, απλά για να το πω και πάλι, είναι συν 0,2 από αυτό που είχαμε ήδη. Δηλαδή, οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει συν 2, συν 2, συν 2, συν 2 είναι πρόβλημα, ρε παιδιά. Είναι αυξάνεται. Και να σας πω και κάτι άλλο. Λέμε, γιατί μιλάμε για τον ηλικιωμένο που είναι 78, 80 χρόνων, 85 και λέμε ότι πέθανε από COVID κτλ. Δεν θα πέθανε αυτός ούτως ή άλλως. Όλοι ναι, βρε παιδιά, και... όλοι θα πεθάνουμε μια μέρα. Κανείς δεν θα ζήσει 500 χρόνια. Δεν είμαστε Highlander, είπαμε. Αλλά όχι. Το ότι κάποιος θα πεθάνει σήμερα από COVID, ενώ θα μπορούσε να ζήσει έστω και ένα μήνα παραπάνω ή ένα χρόνο παραπάνω, αυτό εσάς καθόλου δεν σας απασχολεί? Δηλαδή δεν σας ευαισθητοποιεί καθόλου αυτό? Το λέω σε όσους αναρωτιούνται γιατί να ασχολούμαστε με αυτούς που ούτως ή άλλως θα πέθαιναν. Όλοι κάποια στιγμή θα πεθάνουν. Εγώ πάντως είχα μάλλον τη λύση και όλοι ξέρουμε τη λύση μέσα μας, βαθιά μέσα μας, από καιρό για τον κορονοϊό. Και η λύση ήταν όχι μόνο για ένα κράτος, για όλα τα κράτη, για όλη την Ευρώπη, αν το πάρουμε ανά Ήπειρο. Η λύση θα ήταν να κλείσουν όλα τα κράτη για 2 εβδομάδες, να μείνουμε όλοι μέσα. Αυτό όμως προϋποθέτει. Ωραία λύση, Κωνσταντίνε μου. Αυτό όμως προϋποθέτει παύση δανείων. Ναι. Παύση πληρωμών, ναι, προς τρίτους, παύση χρεών. Κάτι το οποίο δεν θα επέτρεπε ποτέ μια παγκόσμια τράπεζα, μια ευρωπαϊκή τράπεζα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι και εργασιακό το ζήτημα. Άρα, δηλαδή πάλι το θέμα της οικονομίας. Όλα, ναι, είναι οικονομία και όλα από όλα εκεί. Είναι ξεκινούν, όλα εκεί καταλήγουν. Ε? Πάντως ο Παντελής μας έχει στείλει μήνυμα και μας, ναι, λέει, είναι ένστολος, ναι, συγκεκριμένα στο στρατό και λέει, εδώ λέει, δηλαδή εμείς δεν έχουμε κορονοϊό που μαζευόμαστε όλοι μαζί και κάνουμε ασκήσεις. Εκεί είμαστε ένα μπούγιο, μετά γυρνάμε στις οικογένειές μας, δεν μεταφέρουμε κορονοϊό. Τι εννοεί, ότι υπάρχουν κάποια κρούσματα, όχι, και τα οποία δεν τα έχουν αναφέρει, όχι, αυτό. Δεν είναι εσωτερικό, κάνει υπηρεσία ένστολος, δηλαδή βγαίνει, ναι, ναι, μπαίνει, αυτό εννοεί. Ότι δεν έχει όλο αυτόν τον καιρό που λέγεται για κορονοϊός, ναι, δεν έχει ακουστεί κάτι ότι κάποιος έχει κολλήσει την οικογένειά του, ενώ είναι όλοι μαζί, ξέρεις. Είναι σε ένα στρατόπεδο, πόσοι φαντάρι, έτσι. Μια φορά θα γίνει στραβή. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι καλείται, πάμε τρεις τελευταίοι. Τρεις τελευταίοι, ωραία. Βασικά δύο τελευταίοι και μην καλείτε άλλο. Ελάτε, καλημέρα σας. Τι ευγενικός. Καλημέρα. Εγώ είμαι στο Ιστήγανε. Ναι, ναι, σας ακούμε. Ο Άκης είμαι, παιδιά, τι κάνετε? Γεια σου, Άκη. Έλα, Άκη μου, δεν έχεις πολύ καθαρή γραμμή, να ξέρεις. Οδηγάς? Ναι, δεν έχω πολύ καλή. Ναι, οδηγώ, κλασικά, σύνταξη, καθημερινότητα. Παιδιά, έχετε αγγίξει ένα πάρα πολύ λεπτό θέμα και καλό θα είναι και αυτοί που βγαίνουν. Σωστό. Έτσι. Να είναι λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτά που λένε. Ωραία, γιατί καλό να έχουμε την άποψή μας, απλά είναι αυτό το χαρακτηριστικό του Έλληνα. Μου είπε εμένα εκείνο και ότι έτσι. Παιδιά, δεν είμαστε γιατροί για να μπορέσουμε να κρίνουμε μια κατάσταση. Σωστό. Το αν έχουμε κάποια αλφα άποψη για το οτιδήποτε, εγώ το δέχομαι. Το ότι γυρίζει ο κάποιος και λέει ότι πήγα στην παραλία κλπ. Εγώ προσωπικά, λόγω δουλειάς, έτσι όπως και πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν επαφή με τον κόσμο, δεν ξέρω αν το έχω κολλήσει, παιδιά. Εμένα πλήρως η εταιρεία που εργάζομαι, μόλις γύρισα από την άδειά μου να κάνω το τεστ, το έκανα μέρα Δευτέρα, τα αποτελέσματα βγήκαν μέρα Τετάρτη. Και εγώ από τη Δευτέρα μέχρι την Τετάρτη, πέρα από τις προσωπικές μου επαφές, φίλους κλπ. Που βγήκα γενικότερα, είδα πάνω από 20 πελάτες. Μπορώ να ξέρω εγώ αν το έχω κολλήσει ή όχι. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ορίστε. Θα φαινόταν από τα... Μπορεί να είναι συμπτωματικός, ρε Χριστίνα. Συγγνώμη, επειδή έχω συνάδελφο που το κόλλησε, ήταν συμπτωματικός και όταν μίλησα μαζί του στο τηλέφωνο, μου λέει, Άκη, δεν νιώθω τίποτα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αν είσαι ασυμπτωματικός, έτσι είναι, δεν ξέρεις αν το έχεις. Άρα όμως δεν μπορούμε να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε μεσοπαιδευτικοί, υπάρχει, δεν υπάρχει, είναι προπαγάνδα, είναι κάτι. Κάτι είναι. Τώρα στο μέγεθος που το έχουν μεγαλοποιήσει, το έχουν φέρει σε αυτό το επίπεδο, ναι, δεν μπορούμε, ρε παιδιά, να τα ισοπεδώνουμε όλα. Δηλαδή κάτι υπάρχει. Άρα συμφωνείτε σε αυτό, ότι γίνεται, όντως υπάρχει και γίνεται αυτή τόσο έτονα, Μα να σας πω κάτι, για τις ειδήσεις, μα αυτό είναι σεβαστή που μαστίζει αυτή τη στιγμή όλο τον κόσμο. Τι θα σου, τι θα κουβεντιάσουμε δηλαδή. Με συγχωρείτε, τι στιθόδες μου φορούσε η Ζαχάκη, ας πούμε, ρε παιδιά. Όχι, κύριε Άκη μου, αλλά υπάρχουν και άλλες ειδήσεις, όπως υπάρχουν βιασμοί κάθε μέρα, υπάρχουν πολλές κλοπές και το μόνο μας θέμα όταν ανοίξουμε στη τηλεόραση είναι αυτή η τρομοκρατία με τον κορονοϊό. Θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω μαζί σου.
Σεβαστό. Θα μου επιτρέψω να διαφωνήσω. Σεβαστό. Γιατί θεωρώ πολύ πιο σημαντικό θέμα ναι. που αυτή τη στιγμή έχει εμφανιστεί αυτός ο ιός ναι. που προϋπήρχε. Ωραία. Ναι. Και έχουν χαθεί τόσες ανθρώπινες ζωές. Μάλιστα. Δηλαδή γιατί ο βιασμός που είπε, και αυτό η κλοπή είπε, συγγνώμη, δεν είναι. Συγγνώμη. Πώς? Ο βιασμός και η κλοπή δεν είναι σοβαρό. Άλλο εννοεί, Χριστίνα μου, άλλο εννοεί ναι. ότι αυτή άλλο, την εποχή. Χριστίνα, αυτή την εποχή. Είναι... Ποια αυτή την εποχή και ένα χρόνο βιασμοί και κλοπές, ναι. Βιασμοί και κλοπές ναι. υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Α, ωραία. Okay. Αυτή τη στιγμή. Τι, οκ. Είναι κάτι καινούργιο αυτό θέλει να πει. Δηλαδή, να τον αφήσουμε λίγο να ολοκληρώσει τον άνθρωπο. Να τελειώσω γιατί κρατώ τη γραμμή. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Πάντα, να το γενικεύσουμε, Χριστίνα, αφού το θέλεις έτσι, πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν κοινωνικά προβλήματα. Ναι. Είτε αυτό είναι ένας βιασμός, είτε είναι μια ληστεία, είναι το οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή όμως, ανά τον κόσμο, έτσι, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού γίνονται αυτά, υπάρχει αυτό. Ωραία. Ναι. Αν το έχουν μεγαλοποιήσει ή το έχουν φέρει σε αυτό το επίπεδο που θέλουν, δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Μάλιστα. Εγώ λέω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ο ιός, δημιουργεί πρόβλημα σε κάποιες ομάδες που έχουν πρόβλημα. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω. Όπως θέλω να πω και το εξής. Και όταν μας είχαν κλείσει την άνοιξη, ωραία, ναι. τα τεστ που γινόντουσαν, γινόντουσαν μόνο σε αυτούς που πηγαίναν εκεί, στο νοσοκομείο και λέγανε ότι έχει τον ιό. Σωστό. Τώρα. Δεν γίνεται αυτό. Και είναι λογικό να υπάρχουν πολλά περισσότερα κρούσματα να φαίνονται. Έτσι ακριβώς. Άκη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε καλά, πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε και στον τελευταίο. Αν μας περιμένατε, καλημέρα σας. Εγώ είμαι ο τελευταίος. Καλημέρα, είσαι ο τελευταίος. Καλημέρα, παιδιά. Last but not least. Σωστό. Λοιπόν, πανδημία. Τι σημαίνει πανδημία? Γενικότερα έχουμε να κάνουμε θανάτους. Ναι. Ωραία. Πόσοι αυτή τη στιγμή σε δισεκατομμύρια κόσμο φοβάται αυτό το θάνατο, ρε παιδί μου, αυτή την πανδημία που πάει σε θάνατο. Ναι. Πληροφοριακό, εγώ ακούω ουσιαστικά, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό που λέει, ας πούμε, ότι είναι ευπαθή ομάδα. Οι ευπαθείς ομάδες, λοιπόν, είναι, σου λέω εγώ, στην Ελλάδα 2 εκατομμύρια. Ναι. Ωραία. Ναι. Γιατί να μην προστατεύσουμε, λοιπόν, αυτές τις ευπαθείς ομάδες, τα 2 εκατομμύρια, να προστατευτούν αυτοί. Mm-hmm. Με οποιονδήποτε τρόπο χρειαστεί και τα 8 εκατομμύρια να ζήσουν, γιατί ούτως ή άλλως θα το περάσουν τον ιό. Ναι. Και να ζήσουν φυσιολογικά. Ναι. Δηλαδή, για τα 2 εκατομμύρια θα τρέχουν 8 εκατομμύρια κόσμος. Ναι. Δεν θα μπορεί να δουλέψει, δεν θα μπορεί να εργάζεται, δεν θα μπορεί να κάνει το ένα, δεν θα μπορεί να κάνει το άλλο. Θα πρέπει να κυκλοφορεί έτσι, θα πρέπει να τρώει πρόστιμα και άλλα 1.200. Σωστός. Και είναι φυσιολογικό. Εγώ θεωρώ ότι και για μία ψυχή να μπορούσαμε να σώσουμε, θα έπρεπε να κάνουμε κάτι, όχι για 2 εκατομμύρια. Όχι, εγώ αυτό που λέει ο φίλος, εγώ το μεταφράζω ότι θα μπορούσε να το χειριστεί αλλιώς η ελληνική κυβέρνηση με άλλα μέτρα. Εννοείς από την αρχή της. Παγκοσμίως προστατεύουμε τις ευπαθείς ομάδες, τις έχουμε όχι σε καραντίνα, αλλά τις έχουμε ουσιαστικά σε μια απομονωμένη κατάσταση, με τις μάσκες τους, με το ένα, με το άλλο. Ναι, αλλά ο κόσμος, ο οποίος ουσιαστικά δεν είναι ευπαθείς ομάδες. Και κυκλοφορεί και πρέπει να δουλέψει και πρέπει να βγάλει χρήματα και να προστατεύσει αυτές τις ομάδες. Θα μπορούσε στην ουσία, ρε παιδί μου, να λειτουργήσει όλο το σύστημα να το περάσει, και αυτές οι ομάδες να προστατευτούν. Ναι. Φυσικά και θα το περάσει. Μα δεν σου λέει ότι δεν θα το περάσουμε όλοι. Η μόνη μου ένσταση, ναι. Η μόνη μου ένσταση είναι λίγο στο ότι δεν υπάρχει μόνιμη ανοσία μετά και ότι μετά από 1 με 3 μήνες χάνονται τα αντισώματα και το ξαναπερνάς. Αυτό δηλαδή και εγώ θα το έλεγα, θα συμφωνούσα σε αυτό που λες, αλλά υπάρχει έτσι μια διχογνωμία σε αυτό. Ναι, αλλά όσο προχωράμε στην ουσία, αυτοί θα βρουν και το εμβόλιο μετά. Δηλαδή, μη λέμε, δηλαδή ενώ λειτουργεί το σύστημα όλο, ναι. οι ευπαθείς ομάδες είπαμε ότι είναι πολύ μικρότερος ο αριθμός. Εντάξει, βέβαια και τις ευπαθείς ομάδες δεν μπορείς να τις έχεις κοστά λέξη μέσα κλειδωμένες, δεν γίνεται. Όχι, είναι, είναι αυτό. Και τότε γιατί εμάς μας έχουν... Είπα να είναι προστατευμένες, δηλαδή να βγουν με μάσκα, να είναι με τα γάντια τους. Ναι. Δεν είπα όχι. Είπα ότι στα νοσοκομεία όλα προστατευμένα, όλα όπως πρέπει. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Όμως ότι θα μπορούσε να είναι με διαφορετικό τρόπο. Mm. Άρα στην ουσία το σύστημα, όλο το σύστημα θα λειτουργούσε όμως φυσιολογικά. Δεν γιατί δεν το κάνει αυτό όμως? Γιατί δεν θέλουνε. Μπράβο. Άμα θέλανε δεν θα μπορούσαν. Εγώ πιστεύω δεν μπορούνε να το κάνουν. Ακόμα είμαστε σε μια κατάσταση. Ακόμα νομίζω είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά και φαίνεται κιόλας αυτό έτσι. Εγώ αφού δεν το παραδέχονται ήδη θα το παραδεχτώ ότι εγώ ότι δεν ξέρουν στο 100% πώς θα το χειριστούν και κανείς δεν ξέρει έτσι. Όχι μόνο η ελληνική κυβέρνηση. Μαύρε παιδιά, είναι κάτι. Να σε ευχαριστήσουμε αρχικά. Καλημέρα. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δηλαδή ίσως αυτή την παραμετρό δεν την έχουμε θέσει. Είναι κάτι το οποίο ξεκινήσαμε να το αντιμετωπίζουμε πέρυσι, ούτε χρόνος δεν έκλεισε. Κλείσει σε λιγάκι και προσπαθούμε όλοι φαντάζομαι για το καλύτερο. Και να σας πω και κάτι άλλο εδώ. Η βασική παράμετρος που οδηγεί στις υφέσεις
είναι ο φόβος. Αυτό δεν το έχουμε λάβει σοβαρά υπόψη. Ο φόβος οδηγεί στην ύφεση. Ο φόβος είναι αυτός που οδηγεί τους ανθρώπους να μην αποφασίσουν να βγουν έξω, να μην αποφασίσουν να αγοράσουν κάτι, δηλαδή να μην κινηθεί το χρήμα. Βάλτε το και αυτό στο μυαλό σας. Ο φόβος οδηγεί στην ύφεση και όχι μόνο το lockdown. Αυτό καθ' αυτό. Και νομίζω, τουλάχιστον έτσι, το δικό μου το φτωχό μυαλό αυτό λέει, ότι αν θα έβαζα σε μία ζυγαριά την οικονομική δυσπραγία από ένα lockdown και τη ζωή όχι 2 εκατομμύρια ανθρώπων που ανήκουν σε ευπαθή ομάδα ή σε ευάλωτη ηλικιακά ομάδα, και 2 ανθρώπων... Ακόμη και 2 και 1. Ναι, εγώ επιτρέψτε μου, όσο ρομαντική και να είμαι ή να ακούγομαι, τους 2 ανθρώπους θα επέλεγα και όχι την οικονομική δυσπραγία. Όπως είπαμε, οι απόψεις διήστανται, οι απόψεις ακούγονται. Δημοκρατία έχουμε άλλωστε, συσσαγωγικά. Όχι συσσαγωγικά, κυρία μου. Έχουμε συσσαγωγικά. Αστική δημοκρατία. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά το καταφέραμε, το φάγαμε και αυτό το 2 ωράκι. Ξέρουμε ότι σας ξεσηκώσαμε, αλλά να, είμαστε πειραχτήρια. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αύριο πιο χαλαρά θέματα, για να πούμε και ανεκδοτάκια και το και φαγητά και τέτοια. Ναι, να ξέρετε. Όχι, φαγητό θα πούμε και σήμερα. Θα πούμε και σήμερα, διότι εδώ έχουμε απαιτήσεις του λαού να του λέμε τι θα μαγειρεύσει σήμερα. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ ωραία πρόταση για σήμερα, Πέμπτη. Θα κάνετε κρέπες στο φούρνο με κοτοπουλάκι και τριμμένο τυρί. Και επειδή ξεκινήσαμε κάπως έτσι την εκπομπή, δηλαδή με τα τυροπιτάκια που σας έφερα, όχι, πείτε, θα τα καταφέρω και αυτά να τα κάνω. Ναι, και θα φέρει. Και θα φέρω κιόλας. Τρώμε καλά εδώ, να ξέρετε, στο Λίμπερο 107,4 τρώμε καλά. Πάντως, ειδικά αν έχεις και MasterChef δίπλα σου. Έχω και μια πρόταση από τον ίδιο τον Πάπα, έτσι από το Βατικανό, για το τι θα φάμε σήμερα. Λέει, προτείνει μακαρόνια καθολικής άλεσης. Oh my God. Αυτός ήταν η κυρίες και κύριοι. Φεύγουμε, πάμε. Κωνσταντίνος Τσίπιος, Χριστίνα Καρακασίδου. Ναι, εμείς το γνωστό παρεάκι είμαστε εδώ. Φυσικά δεν πάτε πουθενά. Ξέρετε ότι μένετε στο Λίμπερο 107,4. Ο Κωστής Τσατσαρός ήρθε εδώ. Το αγόρι αυτό. Και ένα μόνο σας λέω, έχει άγριες διαθέσεις. Αύριο στις 18:00 θα είμαστε εδώ. Γεια σας. Καλημέρα.